Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Καλά, επιστροφή στην κανονικότητα, έτσι, Κωνσταντίνε. Καλά είναι, ρε φίλε μου. Τι θα πει κανονικότητα? Εργασία και χαρά. Γιατί, επειδή λείψατε εσείς, τι στεναχωρηθήκαμε εμείς? Εγώ θέλω να το κάνουμε και να το συνεχίσουμε, φίλε. Κάθε Τετάρτη να σταματάμε. Να δουλεύουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη παύση, ξεκούραση του πολεμιστή. Πέμπτη Παρασκευή δουλίτσα. Σαββατοκύριακο χαλαρώνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίο δεν είναι αυτό? Κάντε καμιά 3.000 απεργίες. Α, για τις απεργίες λες? Εγώ λέω να το εφαρμόσουμε μόνιμα. Όχι, όχι, για να το, να το κατακτήσετε αυτό το μέτρο. Α, να το κατακτήσουμε αυτό. Κάντε 3-4. Στο χέρι μας είναι, ρε φίλε. Στο χέρι μας είναι. Γιατί δουλεύουμε 5 και μην δουλεύουμε 4 μέρες? Εγώ λέω να δουλεύουμε 3. Να αποδίδουμε καλύτερα. Όχι, όχι, να έχουμε και διάμεσο σκόπελο. Έτσι, να κάνουμε μια στάση μεσοδόματα. 2 Σαββατοκύριακο χαλαρά. Εγώ λέω κι άλλο. Να μας φέρουν το αφεντικό και δύο Ρωσίδες εδώ. Να μας τρίβουν, να μας κάνουν κανένα μπουλκουμέ. Ναι. Και άμα να... σας φέρει, μπορεί να κάθε μήνα να μας πηγαίνει, ξέρω εγώ, στην οικία της σε κάνα ξενοδοχείο. Αλλά... τζάμπα. Κάπου θες να πας εσύ. Θες να πας κάπου με το ταπεράκι με τις φακές. Κάπου θες να πας. Κοίτα να δεις τον βαγάσα. Λοιπόν, επιστροφή στην κανονικότητα. Έτσι. Και μια που πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα, να πούμε ότι πριν από 20 λεπτά. Τι έγινε, σεισμός? Σεισμός στην Ρόδο. Πόσο? 5,1. Τίποτα δεν είναι. Ψηλά πράγματα, έτσι. Κάτω από 6 ρίχτερ δεν είναι τίποτα. 37 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ρόδου, προς το παρόν μόνο υλικές ζημιές. 5,1 ρίχτερ ζημιές, ναι. Κάκο τέτσι θα έχουν γίνει. Ναι. Δεν εντάξει. Πέφτει σπίτι με 5 ρίχτερ. Δεν πέφτει. Όσο απατεώνας και αν είναι ο εργολάβος με το μηχανικό, με 5 ρίχτερ δεν και πέφτει. Και με τούβλα και με άχυρα λες να το έχουν φτιάξει. Όσο απατεώνας και ναι. Κλέφτης να είναι, καλά, αυτοί οι περισσότεροι κλέφτες είναι οι μηχανικοί και οι εργολάβοι. Γιατί ρε Κωνσταντίνε, τώρα με τον καλό τον λόγο πάλι άρχισε να περιβολάς κόσμο. Κάτσε ρε εγώ, δεν μπήκαμε. Κλέφτες είναι, τι να κάνουμε. Εργολάβος έβαλες τώρα στο στόχαστρο. Κλέφτες είναι. Κάποιοι μπορεί να μην κάνουν καλά δουλειά. Κλέψει μέτρα, δώσε φάει μέτρα από εκεί. Εντάξει, πώς θα βγάλουμε. Όλες οι δουλειές αφού ξεστάχουν αυτά. Αφού είναι κλέφτες, τι να κάνω εγώ. Όσο κλέφτης κι αν είναι όμως, δεν πέφτει με 5,1 ρίχτερ το σπίτι. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση επί του πιεστηρίου που θα λέγαμε. Ακόμα και με το σάλιο του Μπεκρή να πούμε να βάλει τα ανάμεσα στα τούπλα, δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Που είναι αδυνατισμένο. Το σάλιο του Μπεκρή. Ναι, τι είναι. Κολλάει, βέβαια, κολλάει. Κολλάει, κολλάει, ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Διονύση. Έχει κανένα Διονύση? Είχα τον Παπαγιανό μου. Είχε, γι' αυτό το έκανα τώρα, έκανα αναφορά. Διονύσιο σήμερα γιορτάζει. Έχει κανένα άλλο Ντένι? Είχα ένα καθηγητή Διονύση. Διονύση. Κούγκα. Ο Κούγκα. Κομμουνιστή να φανταστώ. Όχι, δεξιότατο. Δεξιότατο. Ηρακλιδέα. Ηρακλιδέα. Τώρα που είσαι Ηρακλιδέα. Του δίνα προσκλήσει εγώ. Και σε περνούσε στα μαθήματα. Και μάθησε στο τέλο. Ο Κούγκα. Τι έκανε, είπαμε. Φυσική. Φυσική χημεία. Και εγώ φυσική χημεία ήμουνα, φίλε. Πόπο. Είχε ένα Ντάτσουν 120 ύψιλον. Πράσινο. Πράσινο. Ντάτσουν. Ντάτσουν 120 ύψιλον. Το έβαζε μπρο και απέσω έβγαινε από κάψιμα. Από το γιδά ήταν. Δεν ξέρω, ζει, πέθανε, δεν ξέρω. Να γερό. Ο Κούγκα. Ο Κούγκα. Ο Κούγκα είναι η κόμπερα. Οι γριέ. Ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε. Εσταμάθω εγώ. Ναι. Γριέ, ακόμα δεν έφτασα αυτό. Επειδή θε τον πέθανε στον άλλο. Το καημένο το 40. Άλλο του Άλλο του λέγα. Λυσάξαν με τους μετανάστες, οι δεξιοί να τους διώχνουν και ναι. Οι κομμουνιστές να τους βάζουν στο σπίτι. Σωστά. Λέω, κοιτάξτε, ό,τι και να γίνει, λέω, ο στόχος είναι αυτός. Έρχονται οι ξένοι εδώ, φεύγουν οι Έλληνες, ψοφάτε εσείς που είστε 70 χρονών, 72, 74, σας βρίσκουν μετά από 10 μέρες κοκαλωμένους στην καρέκλα και αυτή θα είναι η ιστορία. Ναι. Τι ψάχνετε τώρα, αλλά... οι δεξιοί και οι αριστεροί και οι πράγματι. Άμα και τους αριστερούς, ας υιοθετήσουν όσοι δεν έχουν παιδιά και δεν μπορούν να κάνουν. Αντί να θέλουν Ελληνάκι, να πάρουν ένα ξένο παιδάκι. Ας πάρουν, ναι, οποιοδήποτε παιδάκι. Όλο δεν ψάχνουν να βρουν από το Άγιο Στυλιανό Ελληνάκι. Άλλο Διονύση έχουμε. Χασιώτη. Διονύση Χασιώτη. Άκρη. Ντένις. Ο Νικολαίδης Ντέμις. Όχι, αυτός είναι Ντέμις. Όχι, Ντένις, ναι. Αυτός είναι Ντέμις. Δεν μας έχετε. Ο Γιανακό. Όχι, ο Γιανακό. Τέλειο ήταν αυτός. Λοιπόν, σαν σήμερα, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα, έχουμε την ενοποίηση. Την ενότητα της Γερμανίας. Τι έχει η Γερμανία, δεν ήταν ενωμένη. Δεν είχε Ανατολική Γερμανία, τείχος, δεν είχε. Σαν σήμερα 3 του Οκτώβρη του 90 έγινε το σκηνικό. Τι κακός. Κακός έπεσε. Ήθελες να είναι χωρισμένα Ανατολική Γερμανία και Δυτική. Η αριστερή να είναι από εκεί και η δεξιά από την άλλη. Έλα, είναι μπερδεμένη. Πού ζούμε τώρα, αφού εδώ έχουμε γίνει μια χώρα, ένα κόσμο. Έπεσε γίνει. Ο κομμουνισμό το 90. Έχουμε γίνει μια χώρα, ένα κόσμο. Τώρα μια χώρα μου. Θα είναι χωρισμένη. Έπεσε ο κομμουνισμό το 90. Έπεσε, δεν έπεσε. Έπεσε. Εδώ έπεσε, είναι και όποιο έχει κυβέρνηση αριστερή. Δεξί είναι όλοι. Μα δεν τα λέμε. Απέτυχε η αριστερά στην Ελλάδα. Εντάξει. Ας τα τύχει τώρα και εσύ.
σαν χλαμάρες. Σαν σήμερα, άλλο για να τελειώνουμε λίγο με την ατζέντα της ημέρας. Μάλιστα. Ο τεράστιος, ο one and only, μοναδικός, ο Κώστας Χατζηχρήστος έφυγε από τη ζωή το 2001. Δεν τον χώνεψε ποτέ αυτόν τον άνθρωπο. Τεράστιος ηθοποιός. Ναι, για σένα. Για όλο τον κόσμο, τι για μένα. Για σένα, ρε φίλε. Και αυτό να μας βγάλεις κάρτο. Δύο ταινίες καλές. Τι δύο ταινίες καλές, εσύ Κωνσταντή, πλάκα με κάνεις. Τρίχες. Δηλαδή, αν είναι ένας που μας έχει μείνει στο μυαλό, είναι ο Χατζηχρήστος εμάς. Γιατί τι σου έχει μείνει. Σε όλα. Σε τι. Το στυλάκι του, η ατάκα του. Σου πω εγώ για τον Χατζηχρήστο. Α, δεν σ' αρέσει, τον έβαλε κακού. Τι θα ακούσουμε σήμερα. Δεν τον γούσταρα ποτέ. Δεν τον γούσταρε ποτέ. Καλά και το Μέση δεν γουστάρει, τώρα θα πάμε. Το Μέση τον γουστάρει. Μισό λεπτό, δεν γουστάρει. Κάτσε για τον Χατζηχρήστο. Αφέ και τον Χατζηχρήστο, ναι. Ο Χατζηχρήστο ήταν ένα χωριάτη. Εντάξει, όλα τα χωριά ήρθαμε. Εσύ. Γιατί ο Παπαγιανόπουλο από πού ήρθε. Ήταν γεννημένο μέσα στην Ακρόπολη, από πού το βγάλαμε. Ο Παπαγιανόπουλο και οι υπόλοιποι παίζανε 200 ρόλου. Ο άλλο έπαιζε το βλάχο. Ναι, τον έπαιζε πολύ καλά όμως ο Βλάχος. Αφού ήταν Βλάχος, τι έπαιζε. Και η Βάνα Μπάρμπα έπαιζε το ρόλο της. Μια χαρά, ε. Ό,τι ήταν στη ζωή, το έπαιζε και στην. Αλλά αυτό είναι, ρε φίλε, επιτυχία. Αυτό δεν είναι ηθοποιία. Δεν είναι ηθοποιία. Το να είσαι Βλάχος και να παίζει το Βλάχο. Καταρχάς, ο Χατζηχρήστος γεννήθηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα, για να μου λες εσύ από επαρχία. Δεν συγκινούμε. Θεσσαλονικιός είναι. Το 21 γεννήθηκε μεγάλο φαν της ΑΕΚ, έτσι ο Χατζηχρήστος. Μεγάλο φάντη. Ο άλλο ο Χατζηχρήστο που δάγκωνε του πρόεδρου. Α, δεν ξέρω τι. Τον είχε καμιά συγγένεια να πούμε. Αλλά έχει κάνει πόσε ταινίε, δεν έκανε μόνο το Βλάχο, ρε. Δεν μετράει πολύ για μένα τώρα ο Χατζηχρήστο. 80 χρονών έφυγε. Έχει... Δεν τον ήθελε ο Φίνο, ή ξέρω τι. Κίνα, διακοπέ στην Κολοπετινίτσα, ηλία του 16ου, εντάξει, πάντα. Αυτή είναι μια ταινία εκεί. Λαό και Κολονάκι. Τρίχε. Ο Θήμιο θα έχει 400. Ο Δήμο από τα Τρίκαλα. Τη Κακομήρα. Αυτά τα δύο. Και μόνο που σου έχει δώσει μπαγάσα τον τίτλο τη εκπομπή εδώ και 20 χρόνια που σαρώνει. Δηλαδή μου το ξεφωνείς. Άσε με μωρέ με τον Βλάχο. Άσε με τον Βλάχο τώρα. Λοιπόν, σαν σήμερα πάντως ο άνθρωπος έτσι. Βερβελές είναι. Ξέχασε τον φίλο του Διονύσου. Α, ο Βερβελές φίλο. Διονύση, φιλαράξιο. Ναι, αλλά καλημέρα στο Κορινό, καλημέρα στο Δήμο. Βέβαια. Που μας ενημερώνει για τους Διονύσιους. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγες για σήμερα. Χατζηχρήστο, Διονύσης, το τείχος του Βερολίνου. Δεν έχουμε κάτι. Άσε με τον Χατζηχρήστο, τόσα λεφτά πέρασαν από τα χέρια του και πέθανε ρακέτη. Εντάξει, το είναι ένα άλλο θέμα. Βράσε με έκανε τώρα. Κακή διαχείριση. Τι να κάνουμε. Με ήτανε Μερακλής, ήτανε Μουρντάρης, ήτανε να βγάζει γούστα. Το 62 τώρα άναβε τσιγάρο με χιλιάρικο τώρα. Άσε με. Εσά σήμερα κάτι ακόμα έχουμε. Τι θες. Εσύ δεν ξέρω γιατί τα ρατατά διάβασε πολύ. Σα σήμερα κυκλοφόρησε τον Μπλέκ. Θυμάσαι τον Μπλέκ. Ένα Μπλέκ κυκλοφορούσε. Εγώ διάβαζα το αγόρι. Και το αγόρι και εγώ διάβαζα. Ο Ρόι ξαναγυρίζει, καταπληκτικό μήνυ. Τερματοφύλακα γιατρό. Ναι, Μπλέκ τα ρατατά διάβαζε και πίσω όμω. Κοίτα, είχαμε και καλύτερα. Είχατε και καλύτερα. Βέβαια, είχαμε και καλύτερα. Τα κορίτσια τότε τι είχαμε. Μανίνα Κατερίνα. Μανίνα Κατερίνα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα το 54, 3 το Οκτώβρη, κυκλοφόρησε στην Ιταλία για πρώτη φορά το Black. Ναι. Το οποίο νομίζω όλοι το παίρναμε και το διαβάζαμε. Βέβαια. Το πρόλαβα και εγώ παρότι νεότερο στα τελευταία. Ο Black θα μπορούσε να είναι center back στη Sheffield United, να πούμε. Α, ναι. Βέβαια, ο Black. Ναι. Και σαν σήμερα, έγινε για κάτι ακόμα έτσι για να τα τελειώσουμε, γιατί είμαστε σε πρωινή εκπομπή. Ναι. Άνοιξε τις πύλες για πρώτη φορά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 3 Οκτωβρίου του 26, μαζί με τον Μαντό Μπάουκ μαζί. Ποιο το κέρδος? Τι ποιο το κέρδος? Ποιο το κέρδος? Και έρχονται εδώ οι πρωθυπουργοί κάθε. Ποιο το κέρδος για την πόλη, ποια είναι? Πουλάνε φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες, μας κλείνουν τους δρόμους. Βράζει την έκθεση. Δεν σου λέω, μας κλείνουν τους δρόμους, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά για μια εβδομάδα, μας υπόσχονται. Σ' αρέσει η έκθεση? Εντάξει, τελευταία την έχω βελτιώσει πάρα πολύ για να είμαι δίκαιος. Για μια 15ετία δεν πατούσα. Κορομάλι ξενοδόχη, ναι, καναμπάρ, εντάξει. Τα τελευταία 6, 5, 7 χρόνια από το 15 και μετά έχει αναβαθμιστεί ξανά. Εντάξει, φλωροποιήθηκε. Πέρασε την κάμψη της. Εντάξει. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν είχε ανοίξει τις πύλες της και η ΔΕΘ. Και τώρα που ΔΕΘ έχει πολύ ωραίο, αλλά τώρα μεγάλωσε σένα η Ευγενούλα. Για τους θεούς του Ολύμπου, άμα θες να μάθουμε τώρα πράγματα, ξεκινάει από αύριο. Τους θεούς του Ολύμπου να πάρει τον. Ποιο να πάρω. Εντάξει, μυθολογία ρε, εσύ να πάρεις τον Βελόπουλο. Το Βελόπουλο. Που είναι εδώ δεκαθεϊστής. Είναι. Να σου πει για τους θεούς αλλά... του Ολύμπου. Αλλά. Ποιος ήταν ο αγαπημένος θεός του Ολύμπου, ρε Μπαγάσα? Εμένα. Ναι, αλλά δηλαδή, αν ήσουν ένα θεός του Ολύμπου, ποιος θα ήθελες να είσαι? Ο Δίας. Ο Δίας, να μπει και να δέρνεις, Βέβαια. Αυτό έκανε αυτός μόνο. Τι έκανε. Πετούσε και βαβλό. Αυτοί που είναι εδώ δεκαθεϊστές. Ναι, ναι. Φελή είναι. Φελή είναι. Πάνε πάνω στον Όλυμπο. Ξεγυμνώνονται, κάνουν ένα λάθο. Παίρνουν και τα παιδιά επάνω. Όλους τους παίρνουν. Έχουν σερσεμιάσει. Έχουν χαζέψει τελώς. Έχουν χαζέψει, έχουν τρελαθεί τελείως. Ναι, λέω μήπως ήθελες να είσαι κανένας άλλος θεός. Να είσαι ο Ερμής, ξέρω εγώ. Να πετάς, να πετάς ραβασάκια. Της αρέσει να πετάς ραβασάκια. Έχεις δει κανένα θεό στη ζωή σου, ρε. Εν ζωή δεν πρόκειται να δούμε. Ούτε στο θάνατο θα είναι. Εν ζωή δεν πρόκειται να δούμε, ναι. Εντάξει, σαν μυθολογία να παίξουμε τις λίγο. Τις θέρμες, τα χώματα θα δεις. Τις θέρμες και τις παντόφλες. Τις θέρμες αυτά. Αυτά με την ατζέντα. Φτάνει. Πάμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Θα πεις κανένα χορηγό, γιατί χθες, ρε φίλε, σ' άκουγα και πραγματικά μου βγήκε στη διάθεση. Λέω,
τι ποιητικό σχόλιο, τι παιδεία, τι ροή. Δεν πειράζει, άσε καλύτερα. Δεν θες, ε. Δεν θέλω, τι λούφα είσαι. Όταν έρχεται ο Μπούζος μου λέει, εσύ κουλ, πώς λέω ο Κωστής, πώς θα πεις χορηγούς. Λέω, δεν έχετε καταλάβει τι κάνει ο μπαγάς σας. Ε? Εγώ τους είπα τους χορηγούς. Δεν έχετε καταλάβει. Ναι. Θα σου πω, θα τους πει καλύτερα από μένα. Ναι. Του το είπα εγώ. Ναι. Απλά δεν θέλει να έχει ευθύνη. Σου λέει, τα παρατάει, φεύγει και κάνει. Ε, δεν είναι. Όχι, κανονικά ο Τράγκας όταν τους διαβάζει τους χορηγούς παίρνει έξτρα λεφτά. Εσύ πήρες θες. Όχι. Καταλαβες. Θες κάθε φορά να σαν τζουκμπόξ σε βάζουμε μέσα. Εντάξει, ο Τράγκας θα πεθάνει σε φέρετρο χρυσαφή ναι. Και εμάς θα μας ρίξουν να πούμε χωρίς φέρετρο μέσα στο χώμα. Και ιδίως στο χώμα όμως θα καταλήξουν. Εντάξει, αλλιώς. Άμα θες το δούμε και έτσι. Ναι. Σαν ίδια κυβικά, 2 επί 3 μέτρα και γεια σας. Εγώ έχω 0,95 ζάχαρο και ο Τράγκας έχει 5. Αλλά το φαγητό. Άρα καλά κάνεις και δεν παίρνεις τζουκμπόξ κόιν σε κάθε. Πες στους χορηγούς τώρα. Τέλος. Κωνσταντίνα, τουλάχιστον για όσους από εμάς ναι. Περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές σπιτιού. Ήρθε λοιπόν το Volton One και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη την ημέρα. Πόσο χαμηλή, χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση νέπες 10%. Απολαύστε τη νύχτα λοιπόν όπως θέλετε και αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Θα μάθετε πολλά περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Λοιπόν, πάμε επικαιρότητα. Καλημέρα, εμάς θα μας ρωτήσει αν έχουμε, θέλουμε απεργία Τετάρτη. Μη. Εγώ απλά είπα ότι μπορούμε να αποδώσουμε καλύτερα αν έχουμε μια στάση. Τι κερδίσανε οι κομμουνιστές κάνοντας απεργία. Πάλι το 20 ευρώ το έχασες εύκολα, έτσι. Ναι. Τι και πρέπει να κάνουμε πολλές απεργίες, έτσι. Τόσες απεργίες. Σταμάτα ρε βέβαια, ναι. Ρωτάω. Ναι, κάνανε τόσες απεργίες, χρόνια. Ποτέ δεν κερδίζεις με τη μία... Με χρόνια κάνετε απεργίες, τι ναι. Κερδίσατε. Κάτι κερδίζει στο τέλος. Εκτός από αυτούς οι οποίοι τις διοργανώνουν και κονομάνε από τα αφεντικά που πίσω. Κάτι κερδίζεις. Ρίχνε, θα μείνει κανένα. Οι τέλος. Μόνοι που κερδίζουν από τις απεργίες ναι, είναι ναι. Αυτοί που τις φτιάχνουν, όχι οι υπόλοιποι, οι ναι. Εργάτες. Και γίνονται υπουργοί, βουλευτές, κονομάνε. Στα ψηλά κλιμάκια δηλαδή παίρνουν, γίνεται δουλειά. Παίρνουν προμήθειες από τα αφεντικά για να μην μιλάνε. Ναι, ό,τι οργανωμένο. Ότι οργανωμένο φύρα. Είναι φύρα. Φύρα. Οργανωμένοι έχεις... οπαδοί. Ναι. Οργανωμένοι παράγοντες. Ναι, αλλά ναι. Όλοι πρέπει να ενταχθούν σε κάποιες ομάδες. Νιώθουν καλύτερα, κερδίζουν πράγματα. Ρε είναι φύρα για την κοινωνία. Φύρα. Άσε φύρα. Τώρα τι είναι. Εντάξει. Καλημέρες από Μηχανιώνα. Μας έφτιαξε ρεκούρ με τη φωτογραφία. Έχουμε αναβάσει μια κοπέλα που ετοιμάζεται να τα βάλει όλα στο πλυντήριο όπως και εμείς. Και δώσε χαιρετίσματα στο Ραπτόπουλο από το Σταμίδι στη Μηχανιώνα. Πού είναι ο Γιώργος. Μας ακούνε εκεί πέρα. Τα ο Σταμίδης τα στέλνει μόνο στα χαιρετίσματα. Τώρα αυτό είναι άλλο. Αυτός είναι άλλος, ναι. Τώρα αυτός είναι φίλος του Σταμίδη και θέλει να πάρει κανένα ψάρι δωρεάν από το Σταμίδη. Ο Δημήτρης, ναι. Ο Κοκορίδης. Ο Κοκορίδης. Το ξέρεις, τον Κοκορίδη. Όταν ξέρω τον Κοκορίδη. Ναι, ξέρω, Κοκορίδης, θέλει να πάει στο Σταμίδη, πει σύπα στο ράδιο, δώσε κανένα δυο τσιπούρες τζάμπα. Α, έτσι ναι, λες. Ναι, ναι. Καλημέρα, Στοχόλμη. Έχει τέτοιους πολλούς. Αλλά, έχει. Αλλά, κοίτα να δεις. Κοκορίδης, καλημέρα, Αχιλλέας στο Στοχόλμη. Ναι. Το Μέση χθες τον έβαλε στο στόμα σου πάλι ρε μπαγάσα, τον έβαλε. Καλά μας είπατε στο ναι. Ρεπορτάζ δεν παίζει ο Μέση. Τον έβαλε, το παίζουμε είπαμε, διπλό. Είναι τέτοιος είπαμε, αφίβολος. Το παίζουμε εσύ, διπλό. Με το θαύμα της φύσης τα βάζεις. Θαύμα της φύσης. Είναι θαύμα της φύσης. Μπορεί να λες τον άλλον ότι γυμνάζει, αυτός είναι θαύμα της φύσης. Μπορεί να έφαγε ενέσεις να γίνει από ένα 10-60, αλλά είναι θαύμα της φύσης όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Δεν τον είδες πως είναι το κορμί μια σταλιά. Τι περιμένεις. Ξέρεις τι είναι ο Μέση τώρα. Τι είναι ο Μέση. 32. Τι είναι. Σου πω. Παιχτάρε, θα αλωνίζει. Θα παίζει ένα μάτς. Ναι. Θα κάθεται 3. Άντε πάλι αρχίσαμε άλλο σενάριο τώρα. Άκου εμένα. Θα παίζει ένα μάτς, θα κάθεται 3. Ναι. Άμα τον πιάσει κανένα εγωιστικό με τον Βαλβέρδε. Ναι. Και του πει ο Βαλβέρδε πες μέσα να με σώσεις, μπορεί να πει να μπει να περπατάει. Ο Μέση για να ζήσει. Για να ζήσει δηλαδή άλλα 2-3 χρόνια καλά ποδοσφαιρικά. Πρέπει να παίζει ένα μάτς και 3 να κάθεται. Αν θέλετε να το καταλάβετε, έχει καλό. Θα το δω την ναι. Κυριακή. Πού θα παίξει την Κυριακή. Θα σου πω που θα παίξει την Κυριακή, αλλά θα χθες. Την Κυριακή μπορεί να κάνει εμετό στο 60. Πάλι. Έτσι λέω μου. Εσύ απλά είσαι ροναλντικός. Γουστάζει πολύ. Είμαι ροναλντικός. Γι' αυτό. Πεθαίνω αυτό. Για Μέση, αλλά. Ναι. Πώς δεν πεθαίνω για Μέση. Ναι. Αλλά βλέπω ότι ο Μέση για να ζήσει. Ναι. Ο Μέση για να έχει ζήσει. Ματσάρα. Μπαρτσελόνα Σεβίλη. Ντέρμπι. Θα τον δω. Μπαρτσελόνα Σεβίλη. Ντέρμπι κορυφή. Καλά, χθες να πούμε Ίντερ. Έπαιξε ένα 5-3-2 στην ευθεία και οι 5, χωρίς man to man πάνω στο Σουάρες και στο Μέση. Είδα βέβαια ότι είναι αργή και οι 3 χαφ. Και οι 3 χαφ είναι αργή. Εκεί το χάσε το παιχνίδι ο Κόντε τη Μάρα. Το χάσε ο Κόντε. Γιατί, ναι. Γιατί χωρίς να έχει 3 χαφάρες η Μπαρτσελόνα πλέον, είχε 3 αργούς χαφ. Είχε σε ταχύτητα. Σε έκανε καλή κίνηση η Μπαρτσελόνα και που έβαλε τον Χιλιανό μέσα σαν έβαλε τον Ντίβιτ, πώς το λένε. Ναι, τον, ναι. Με την κοκκινιά. Με την Λωρίδα. Σαν το λόγο. Ντάβιτ. Όχι Ντάβιτ, ρε. Ναι, ρε. Όχι Ντάβιτ. Όχι Ντάβιτ, τώρα έφαγα σκαλωσιά κι εγώ. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα ποιον έβαλε. Πέσω τον Χιλιανό, ρε. Τώρα έχουμε φάει κόλλημα.
Κάτσε να τον πω εγώ τώρα. Περίμενε. Το Βιδάλ, Βιδάλ. Το Βιδάλ. Το Βιδάλ. Έλα, φάγαμε σκάλα. Φάουλ, ναι. Ναι, έβγαλε, ήταν πολύ καλή κίνηση. Έβγαλε τη σαβούρα του Μπούσκετ να πούμε τα μάγουλα. Νόμιζα θα βρει. Τη σαβούρα του Μπού και λέω ότι. Τη σαβούρα του Μπούσκετ τον έβγαλε. Εκείνη ήταν αλλαγή. Με τρία χαφαργά οι άλλοι την πατήσανε. Πολύ κακό ο Μπούσκετ και να σου πω κάτι. Ο Βαλβέρ δεν έκανε καν τρει αλλαγέ. Δύο έκανε. Δύο έκανε. Έβγαλε τον Μπούσκετ στη σαβούρα που είπε και τον Κρισμά που γι' αυτό δεν βλεπότανε κι αυτό. Του έκοψε και τι αντεπιθέσει γιατί αυτοί. Πήγανε να κρυφτούν εκεί στην περιοχή τους και να φύγουν στην κόντρα. Σωστά. Αλλά δεν βγάλανε παρά μόνο μια-δυο αντεπιθέσεις της πλάκας. Τους έκλεισε πολύ καλά η Μπαρσελόνα. Ήταν πολύ καλή η Μπαρσελόνα. Είχα πολύ καιρό να δω την Μπαρσελόνα τόσο καλή. Παρότι βρέθηκε στα σκηνιά και το εννοώ για τα σκηνιά, γιατί η Μπαρσελόνα υπάρχει γκρίνια. Εάν δεν κέρδιζε χθες, θα είχαμε μαντιλάκια να ξέρει. Επειδή δεν το από την αρχή το μάτς. Ναι, εγώ το είδα. Το γκολ που ακυρώθηκε τη Ίντερ ήταν κανονικό. Όχι, ήταν offside. Ήταν κανονικό offside. Ναι, ναι. Προηγήθηκε με Λαουτάρο Μαρτίνες, ισοφάρισε μια γκολάρα ο φίλο μα ο Δόντια, ο Σουάρες. Και το πήρε πάλι με τον Σουάρες. Έχω μια αίσθηση όσα μείνονται οι ομάδες όταν παίζει και με τρία στόπερα ακόμα, όταν είναι στην ευθεία με δύο τρίπλες και μια κάθετη πάσα μπορεί να σε διαλύσουν και έξι να βάλεις, όχι πέντε. Δηλαδή και σαν Γκόντε το 5-3-2 το έπαιξε αλλά με ζώνη στην πεντάδα χωρίς man to man και χωρίς man to man πάνω στο Σουάρες. Ήταν ελεύθερα, ήταν σε ζώνες. Βέβαια τα χαφ και η στόπερ της Ίντερ είναι βαριά κορμιά. Δεν μπορούσε να βάλει μαντουμαδόρο γιατί αν ήταν θα το έκανε ο Κόντε. Είναι πολύ έξυπνος προπονητής. Βαριά ομάδα Ίντερ. Φαινόταν πάντως μετά το 55-60 ναι. Είχε γύρει το καμπνό. Βαριά ομάδα. Και ο Βιδάλ πήραν εντελώς δεν το κέντρο. Δεν νομίζω και ότι τελείωσε. Μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα. Ναι. Πρωτάθλημα από τη Γιουβέντους. Ναι. Στην Ιταλία παίζει διαφορά. Καλά, τώρα πήγε σε μια από τις πιο δύσκολες έδρες της Ευρώπης. Εντάξει, πάλι κάτι έκανε. Στάθηκε το κράτο. Φάνηκε πολύ μικρή. Φάνηκε πολύ μικρή. Δηλαδή η Γιουβέντους δεν φαινόταν έτσι. Λες. Έτσι λέω εγώ. Πήγε στην Ατλέτικο, θα μου πει ότι ήταν καλύτερη. Είναι πιο έμπειρη η Γιουβέντους εσύ από την Ίντερ. Η Ίντερ έχει να παίξει από 2-3 χρόνια. Δεν είναι, πάει, έρχεται, δεν είναι μόνιμη εκεί η παρουσία της. Λοιπόν, να τα πάρουμε λίγο τα μάτια, θα μιλήσουμε για τη Champions League. Αλλά θέλω πρώτα, πριν πάμε στο break, ένα παράπονο ενός φίλου Ακριβέα, ρε Σίκουλ, Ηρακλής είμαστε. Κάναμε μεγάλη νίκη σε top level, σε υψηλό επίπεδο. Ωραία. Μετά από χρόνια και είχατε απεργία, μου λέει. Ναι, δεν πουλάτε, ρε φίλε. Πώς δεν πουλάει. Δεν πουλάει, ρε. Πώς δεν πουλάει. Διπλό μες στο παλέ έκανε ο Ηρακλής. Και ποιος θα μας άκουγε. Πώς θα μας άκουγε, θα γινόταν σαν σειρμάς. Είχαμε μεταδόσεις, δεν είχαμε τα ζωμά. Λοιπόν, άστα, ρε, κάναμε νίκη σε υψηλό επίπεδο μετά από χρόνια. Δεν συμμετέχουν. Γιατί δεν συμμετέχουν. Ξέρεις πόσο Ηρακλής θα βγάλω τώρα για τον μπάσκετ. Δεν πουλάει, ρε φίλε. Πες ξανά Ηρακλής Άρης μπάσκετ. Ποιος ασχολείται, ρε φίλε. Κι όμως οι μπασκετικοί ασχολήθηκαν. Πρέπει παίξε με το Μέση μπάλα τώρα στον Ηρακλή. Θα παίξουμε. Απλά εγώ διαβάζω ένα μήνυμα ενός φίλου Ηρακλή που λέει κερδίσαμε μετά από καιρό. Έλα ρε φίλε, παίξε με τον Εθνικό Καμάρα πρωί-πρωί τώρα. Μπάσκετ το Α1. Άσε με μπάσκετ. Πάει κέρδισε στον Άρη που είναι μπασκετικό. Άσε με τον μπάσκετ τώρα. Εντάξει, θα επιστρέψουμε να δούμε τα μάτια του Champions League. Σήμερα έχουμε και Europa League. Θα πάμε δεν βλέπω Europa League. Θα δει γιατί κάποια καλά μάτια που είναι επιπέδου Champions League. Ποιο παίζει. Έχει καλά μα. Θα σε πω παιχνίδια τώρα να γουστάρει σήμερα. Για πε και να γουστάρω. Θα σου πω τώρα να γουστάρει παιχνίδια σήμερα. Europa League. Κλάιμαϊ. Κλάιμαϊ. Τι κλάιμαϊ, ρε κοστάκι. Κλάιμαϊ. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Έχουμε. Φέγαινο Πόρτο, δεν σ' αρέσει το μάτι. Τι να δω την Πόρτο, ρε φίλε. Άρσεναλ Στάνταρ Λιέγη. Άντε, την Άρσεναλ τη βλέπω. Ναι. Ναι. Κάτσε να δούμε τώρα. Άλλη. Μπράγκα Σλόβα Μπρατισλάβα. Τι από εδώ, ρε. Δεν πάω να δω καμιά ταινία. Λάτσιο Ρεν. Λάτσιο Ρεν. Τρανζοσπορ Βασιλεία. Τι Τρανζοσπορ Βασιλεία. Δεν πάω στο Ρόζεμπορ Γκάιτχόφεν. Φύγει από εδώ. Φύγει από εδώ. Λοιπόν, πριν φύγουμε και δώσουμε σκητάλη στην κοριτσάρα μας, έτσι την Σμαράγδα Μπασάκου για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε κάτι το οποίο το γνωρίζετε φυσικά. Το ξέρετε το Win One. Το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που ήρθε για να τα αλλάξει όλα στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Θέλω να σταθώ κυρίως στην διασκέδαση όμως, καθώς πλέον σε ένα πρόγραμμα μπορείς να συνδυάσεις και το Netflix για να απολαμβάνεις πλούσιο περιεχόμενο σε μια μοναδική εμπειρία θέασης. Μπείτε τώρα στο win.gr κάθετος win1 και μάθετε περισσότερα και για το κομμάτι διασκέδασης. Κάτι πρωτότυπο τώρα. Πες πως έχεις μια δεκάδα από Έλληνες καλλιτέχνες. Ποιον θα έβαζες δεκάρι? Εγώ θα έβαζα σίγουρα τον Πλούταρχο. Το παλικάρι βγάζει ψηλές ακριβίας. Δεν χάνει τόνο στη φωνή του. Παίζει με σιγουριά. Έχει δυνατή κερκίδα. Και βεβαίως από τις 4 του Οκτώβρη το καλύτερο δεκάρι της ελληνικής μουσικής ανεβαίνει Θεσσαλονίκη για λίγες μόνο παραστάσεις. Και το καλύτερο θα είναι για πρώτη φορά μαζί του στη σκηνή και τον γιο του, τον Γιώργο τον Κακοσέο. Υπέροχη φωνή. Έτσι είναι πάντα. Το μήλο κάτω από τη μιλιά θα πέσει συνήθως. Και βεβαίως εισιτήρια
θα βρείτε στο Regis Casino, στα public και στο ticketservices.gr. Μαζί του θα είναι και η Αφροδίτη Χατζημινά. Ραπ Κουλ και Καζαμπάκα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο σήμερα 3 του Οκτώβρη. Σεισμό είχαμε και στο Λιτόχωρο, μικρό όμως, 3,1 όπως δεν πέφτει, ρε κουλιά, ναι. Το Λιτόχωρο δεν πέφτει. Όχι. Τι δεν πέφτει. Τίποτα δεν πουλάει. Ο σεισμός, μην το λέτε κιόλας. Ναι. Κάτω από 5 ρίχτερ, ούτε. 5,1 σε ρόδο, είπε. Μην το λέτε ούτε στις ειδήσεις. Πέθανε κανένας. Πρέπει να πεθάνει, να πεθάνει. Αυτό είναι το θέμα. Κήρυξε κανένας. Μπορεί να τσίρει, μπορεί να παίξει κανένας στάβλος, ρε φίλε. Στάβλος. Ναι. Και πέρσι λέει η Λίβερπουλ είχε χάσει, λέει, στην Μπαρτσελόνα, λέει, που ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Γι' αυτό είπε ότι έπαιζε ίσως το πιο δύσκολο μάτς στη θέση Ίντερ, έτσι. Μπορεί να παίξει μια ομάδα. Πάει μέσα στην Βαρκελόνη. Έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο μικρή ομάδα. Συμφωνώ. Λοιπόν. Και έδειξε μικρή γιατί δεν την βρήκε. Ας αμυνόταν έτσι. Με 5 πίσω και 3 χαφ. Δεν έβγαλε μία κόντρα. Συμφωνώ παραδόξως μαζί σου 100% σε αυτό το κομμάτι. Έδειξε μικρή σου αδερφή. Να τη βρει κενά, να τη χτυπήσει στα κενά, με πάσες γρήγορες. Πήγε να το κάνει. Πήγε, δεν μπόρεσε ακριβώς. Ναι. Πήγε να το κάνει. Στα άλλα παιχνίδια, για να τελειώσουμε τσουλού, γιατί έχουμε δουλειές τώρα εδώ. Έχουμε Τρίπολη, έχουμε Ολυμπιακός, Άρης Ολυμπιακός, έχουμε ματσάρες. Τα φιλικά θα λέμε τώρα. Γιατί φιλικά. Α, σε ρε καημένη. Τι γιατί φιλικά. Χθες δεν σχολιάσατε όμως ματς Ερυθρός Αστέρας Ολυμπιακός. Τι να σχολιάσετε. Σχολιάζετε για τους μελανθρωπετανάστες. Ό,τι να είναι σχολιάζετε. Οι ίδιοι οι Ολυμπιακοί λένε είναι στημένο ματς. Εμείς δεν το λέμε. Διπλό ημίχρονο σου νοικοκομείς το δώσαμε. Εδώ σαν εκπομπή, εδώ έχουνε, με κυλώνει, είπαμε και, παιδιά. Και έχουνε για ύποπτο τον Σεμέδο που δεν πήδαγε. Η Ολυμπιακή. Ναι, ο Σεμέδο έβαλε και τον γκολ όμως. Εγώ δεν. Τερματοφύλακα στο Ερυθρό Αστέρα, καλό ήταν. Που βάζει την μπάλα μέσα, δίθια. Στο πρώτο γκολ. Μπορεί να ήταν στο κόλπο, λέει. Α, δεν ξέρω. Εγώ λέω, δεν λέμε τέτοια εμείς. Απλά μου λες για τον Σεμέδο. Λένε οι Ολυμπιακοί. Λένε οι Ολυμπιακοί, ναι, τι λένε. Λέω, παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ ξέρω πολλούς Ολυμπιακούς. Που χαλάστηκαν απεριόριστα μετά από αυτό το μάτς. Γιατί λέγαν όλοι ότι ρε, μήπως χάσουμε και κερδίσουμε εδώ πέρα. Χαλάστηκαν πολύ. Λένε Ολυμπιακός είμαστε εμείς. Ποιος Ερυθρός Αστέρας. Του δίνουμε τους παίξανικους και το αφήνω μας κερδάει. Ο Ολυμπιακός, θα σου πω κάτι. Ναι. Πέρα από τα γκολ που έφαγε, ναι. Πέρα από αυτά που λέγονται στο παρασκήνιο και εγώ δεν τα υιοθετώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, δείχνει ότι είναι σφιγμένος σαν ομάδα. Δεν έχει, ας πούμε, να τον, σαν ένα σκύλο που έχει, ας πούμε, αγκάθια κάτω το χωράφι. Και πάει να τρέξει και το χτυπά τα αγκάθια, ναι. Θα πάμε στο Ολυμπιακό. Δηλαδή θα ο Ολυμπιακός πολλά και στο κομμάτι το βιολογικό, τα πρώτα 10 μέτρα τους, άμα χαθεί η μπάλα, οι επιστροφές τους, πόσο γρήγορα μπορεί να κάνουν επίθεση. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, χάσει την μπάλα μια ομάδα κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ μπορεί να φύγει σαν πόρση. Ο Ολυμπιακός φεύγει σαν το Κόρτοπα μπροστά. Με 90 άλογα. Ναι. 85. 101 είναι. 101, ναι, αλλά ψόφια. Τα μισά ψόφια στη διαδρομή. Κοίταξε να δεις. Δείχνει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει τη φόρμα του ΠΑΟΚ. Φίλε, να σου πω κάτι. Αυτό δείχνει. Τώρα σε ένα μήνα. Δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι ο Βαλμπουενά, τον οποίο τον υποτιμήσαμε και εμένα βάζω μέσα και μας έριξε κουτί. Είναι ακρογωνίας λίθος. Ακριβώς. Ναι. Όταν δεν παίζει ο Βαλμπουενά, ο Ολυμπιακός δεν έχει βαλβολίνες στη μηχανή. Ωραία, να τους πούμε τότε τους Ολυμπιακούς ένα πράγμα. Αν θέλετε το Βαλμπουενά υγιή. Γι' αυτό τον ξεκούρασε. Και αυτός πρέπει σαν το γέρο, το συνταξιούχο, μια να κάνει 6 και 10 να κάθεται. Εντάξει, γιατί αν πάει τη δεύτερη, θα σπάσει τον μπουλόνι να πούμε. Θα σπάσει τον μπουρί. Θα πάει στο φίστα να πούμε και να πει. Όχι, άντε να κολλήσει μετά. Ο προστάτης έφυγε. Ναι. Άσε. Ναι, ο προστάτης έφυγε. Οπότε ο Βαλμπουενά καλά κάνει και δεν τον βάζει. Δεν τον βάζει. Καλά κάνει. Καλά κάνει και βάζει τον τροχή. Σου λέει το έχω εδώ προβοκάτσιο. Καλά κάνει και τρώει 3 γκολ. Από τον Ερυθρό Αστέρα. Με ανατροπή. Ναι, καλά κάνει και τα τρώει. Για να έρθει να κερδίσει τον Άρη. Για να έρθει να κερδίσει τον Άρη. Το, ναι. Το φουκαρά. Γιατί φουκαρά σου, Άρη. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε γιατί φουκαρά τον Άρη. Φουκαρά. Ο Ολυμπιακός δηλαδή που έχασε τρίμπαλο από τον Ερυθρό Αστέρα δεν είναι και ο Άρης. Γιατί είναι φουκαρά. Ναι. 34 εκατομμύρια για να παίρνει κανένα φουκαρά. Ναι, δεν παίρνει. Σωστά. Δεν παίρνει. Σωστά. 40. Τώρα ο Μπουτόταυρος, ναι. Επειδή τα θέλει όλα, δεν είναι κόκαλης να έχει μυαλό επιχειρηματικό σαν του κόκαλη. Λέει, εγώ τα θέλω όλα. Τα θέλω όλα. Δεν μπορεί να φουλάρει με Ομάρ. Με Βαλμπουενά, με Ποτένσε, με Ποτένσε στον Ερυθρό Αστέρα και να πας και Χαριλάου. Βέβαια, όσο φίλος και να είναι ο Άρης. Ναι. Γιατί έκανε ο Άρης. Να το σχολιάσουμε αυτό, γιατί αν ήταν τόσο φίλος, εγώ θέλω να τα σχολιάζουμε λογική τα πράγματα. Ναι, ναι. Αν ήταν τόσο φίλος. Θα λες αυτά που λένε οι Αργιανοί τώρα. Όχι. Εγώ... Λέω την κοινή λογική. Αν ήταν τόσο φίλος, ναι. Δεν θα χρειαζόταν να ξεκουράσει. Γιατί έχουμε Οκτώβριο. Θα ψέβαζε βασικούς όλους στο Βελιγράδι, ναι. Και θα πήγαινε να άπαιζε με τον Τωροσίδη, ναι. Με αυτούς που έπαιξε ο Βελιγράδι, στο Βικελίδη. Είναι η κοινή λογική. Ναι. Θέλω να είμαι normal. Αφού είναι φιλικό. Το rotation γίνεται. Επιμακρόθεν. Επιμακρόθεν γίνεται. Δηλαδή. Σου λέω, κάνω μια λογική σκέψη. Δηλαδή τους λένε. Τι τους λένε. Θα ξεκουράσεις παίκτες
και θα ξαναξεκουράσει παίκτες και θα το κάνει αυτό. Εδώ γιατί είμαστε μπορεί... μαζί. Ναι. Γιατί ο Βαλμπονά μπορεί να έχει πάει ήδη στα κόκκινα και του λέει: παιδιά, χαλαρώστε, βάλτε στην άκρη αυτό να θα μα καεί φλάτσα. Μπορεί να μην το ξεκινήσει και στη Χαριλά, να το πετάξει στο δεύτερο ημίχρονο. Πολύ πιθανό. Να τον βάλει εκεί. Αν είδε εργομετρικά να έχουν φτάσει στα κόκκινα, ναι, βέβαια. Σάσα. Και να τον πούν το Σάσα να πούμε τέλος πάντων, δεν λέω. Θα πάμε, θα ναι, πάμε ναι, εκεί, κάτσε μην ναι. το κάσουμε. Πάμε λίγο να τελειώσουμε, αλλά έχουμε πολύ μπαλίτσα να σχολιάσουμε. Χθες με τους λαθρομετανάστες με ουρλάνατε. Ό,τι πουλάει. Χθες απόλαυσα, είπα, πουλούσε ό,τι, η ανάγνωση των χορηγών από ό,τι σένα. Ό,τι πουλάει. Λοιπόν. Πάμε στον Ηρακλή με τον Άρη στον μπάσκετ τώρα εσύ. Μεγάλο διπλό του Ηρακλή. Βέβαια. Τεράστιο διπλό. Μας ακούν 12 Ηρακλήδες. Δεν ξέρω πώς μας ακούνε, αλλά ο Ηρακλής, κουμπαράκι μου, Ηρακλής έκανε νίκη σε υψηλό επίπεδο μετά πολλά χρόνια. Οι 12 Ηρακλήδες που μας ακούν, ξέρεις τι λένε. Κοίτα τώρα, μας λένε καλά λόγια για να ναι. έχουν και εμάς πελάτες. Τους 12. Ναι, τους 12 πελάτες. Όχι, εμείς αναφέρουμε τη δισογραφία, ρε Κωνσταντίνε. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να το περάσουμε, bye. Bye, ναι. Λοιπόν, Μπαρτσελόνα Ίντερ 2-1, Πράγα Ντόρτμουντ 0-2, πέρασε η Ντόρτμουντ ψιλοσβηστά. Ναι. Έτσι, ψιλοσβηστά πέρασε με δύο γκολ. Ωραία, έβαλε γκολ, ωραία. Όχι, ο Πιτσίρικο θα βγει, ο Χακίμι. Ο Εκστρέμ. Ναι, αυτό θα βάλει και αυτό είναι το μέλλον. Next big thing, έτσι. Next big thing. Next big thing, μπράβο Κωνσταντίνε. Έκανε ο Χακίμι ματσάρα, 8,4 βαθμολογήθηκε. Πάμε στα υπόλοιπα τα μας για να τα δούμε λίγο, να τα σχολιάζουμε. Γιατί είδε γυριστήρια από ό,τι μου πες. Ναι. Δεν είναι. Λοιπόν, Γκένγκ Νάπολι 0-0. Αυτό το μάτς προσέλκυσε 0-0. Πρέπει να το καταγράψει η ιστορία. Έχουν γίνει πάνω από 30 τελικές. Η μπάλα πάνω στη γραμμή. Δοκάρια, ΣΥΡΙΖΑ out. Δεν έμπαινε γκολ. Και Λίβερπουλ Ζάσμπουργκ 4-3. Ναι. Και εδώ πρέπει να σταθούμε λίγο. Ναι. Την αντίδραση τη Ζάσμπουργκ που στο τέλος πανηγύριζαν λες και κέρδισαν στο Άφλι. Από 3-0 το κάνουν 3-3. Έβαλε πάλι γκολ αυτό το τέρας ο Χάλαν. Εσύ άμα βάλεις ναι. 3 γκολ μέσα στο Λίβερπουλ, θα πάω και φάς 4. Ναι. Δεν θα πας στο αεροδρόμιο να πανηγυρίσεις. Σε αεροδρόμιο δεν ξέρω, αλλά ναι. οι οπαδοί που θα είναι εκεί θα το γουστάρουν, ρε παιδί μου. Έπος της Λίβερπουλ θα μας λέτε εδώ πέρα. Έπος δεν ξέρω. Χειραψία με τον Κλοπ. Ναι. Τι ψιθύρισε ο Κλοπ στον Παντελή Κωνσταντινίδη. Αφού πάει ο Παντελή, τελείωσε. Ναι. Παράδειγμα λέω. Ναι. Θα μας πρίξει. Θα είχαμε Τζέρτζελο βέβαια. Θα μας πρίξει. Και αυτό θέλουμε να δούμε εικόνες διαφορετικές. Το ποστάρισμα του Γιωργάκη στον Κλοπ και ιστορίες. Θέλουμε να δούμε εικόνες διαφορετικές. Ωραίες να αναβαθμιστούμε. 4-3 με Σαλάχ, ναι. με τα ψέματα το πήρε Λίβερπουλ, ομαδάρα η Ζάλσμπουργκ. Ναι. Η οποία δεν είναι αυστριακή ομάδα. Έχει ξεφύγει εντελώς από εντάξει, από το τα σύνορα, ναι. ναι. Λίλ Τσέλσι 1-2. Γκολάρες είχαμε και εδώ, έβαλε ένα φοβερό Γουίλιαν. Βαλένθια Άγιαξ, εδώ πρέπει να κάνουμε ακόμα μια στάση. 0-3. Ο Άγιαξ, όποιον βλέπει στο Champions League, τον περνάει πριν ο Κορδέλα, του ρίχνει ένα τρίμπαλο. Μόνο μια ομάδα ζωρίσκει ως τώρα ο Άγιαξ από την αρχή της χρονιάς. Αυτό θα γράψετε τώρα. Όχι αυτό. Θα γράψω ναι. αυτό, θα πρέπει να το πούμε άπαντες. Ναι. Μόνο ένα μάτς και αυτό είναι με την έννοια της διαιτησίας. Όλα τα άλλα τα μάτς τα πέρασε αέρα πατέρα. Τι να περνούσαν, τον Πάοκ εκεί πέρα. Με δεν πουλάει ή να περάσαν τον Άγιαξ. Ναι, με τον Πάοκ βόγγιξαν όμως. Πήραν 3 πέναντι για να προκριθούν. Αλλιώς δεν θα γινόταν και εσύ το... με κανένα ναι. κύπελο, με κάμια μικρή βογγάζα. Μου βάζει κανένα goal offside, σαν τον Βέρμπλουμ, στον έργο τέλει. Θυμήθηκε στον Βέρμπλουμ. Μανάρι μου, να χαρώ, μανούλα μου. Επιστρέφει και ο Βιερίνια τον άλλη εβδομάδα. Ο Βέρμπλουμ ακόμα. Έρχεται. Τα λέμε ο Βέρμπλουμ. Ο Βιερίνια επιστρέφει μετά τη διακοπή, θα είναι και αυτός κανένα. Πού θα παίξει. Μπροστά, είπαμε. Τι μπροστά, πού. Μπροστά, δεν βγαίνει ο Γιαννούλης από εκεί τώρα. Δεξί θα βάλετε το Γιαννούλη αριστερό μπακ. Αυτό που είναι. Και δεξί εξτρέμ, τι θα βάλετε. Του Βιερίνια, εκεί που είναι ο ντεφορμέ Ζαμπά, εκεί που δεν υπάρχει κάτι. Και πώς θα τον πουλήσετε τον Ζαμπά. Με το Βιερίνια 35 τώρα. Α μπαίνει αλλαγές και να κερδίζει εντυπώσεις αλλαγές. Θα βάλει σε κλειστό χώρο το Βιερίνια. Είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση για το Βιερίνια αυτό. Δεν το φοβάμαι το Βιερίνια. Ναι. Είναι και έξυπνος, είναι και αρχηγός, ξέρει πώς θα παίξει. Δηλαδή εσείς έχετε 2-20 άριδες εκεί, θα βάλετε τον 35 το Βιερίνια. Θα μπει και για αυτός. Να παίζει ο Γιαννούλης. Ναι. Ωραίο προγραμματισμό κάνετε. Θα βγάλουμε και έχετε 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, ο Γιαννούλης τι είναι, κάτσε, κάτσε. Ωραίο προγραμματισμό έχει. Θα βγάλει τον 20 ο Γιαννούλης τι είναι, δεν είναι 20 άριδες. Άλλο λέω εγώ. Ναι. Ναι, αυτή τη στιγμή αν θες να. Το βλέπεις, όχι αν θες να ξέρεις. Τι να πουλήσεις. Ο καλύτερος 20 άριδες σου πάει ποιος είναι. Μπράβο, ο Γιαννούλης. Ναι, και μετά είναι ο Λιμιός. Αυτός που ξεφώνησε. Τι ρήτρα έχει ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης 7,5 εκατομμύρια νομίζω. Έχει 7,5 εκατομμύρια. Ναι, μπορεί να πουλήσει το Γιαννούλη δηλαδή. Η πρόταση τελευταία που ήρθε τελευταία ναι, σημεία ναι. από τη Ρεν και δεν ενέδωσε ο ΠΑΟΚ ναι. ήταν 4,6 από τη Ρεν. Άρα ο Ζαμπά στα σκουπίδια. Ο Ζαμπά να βάλει το μυαλό του κάτω, ναι. να δουλέψει και ας ξεκινάει βασικό. Μήπως κάνει παρέα με το Στόχρα, πούμε. Δεν ξέρω. Ο Στόχρα, φίλε, δεν κάνει τίποτα. Να ξέρει, δεν κάνει κάτι μεμπτό. Δεν κάνει. Απλά δεν τον έχει ακόμα αξιοποιήσει ή δεν έχει βρει του ρόλου του άλλου. Ωραίο προγραμματισμό κάνετε, μπράβο. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του ΠΑΟΚ το καλοκαίρι ήταν για το ανάθημα. Πρώτος που ωραίος. Το είπα είμαι εγώ. Έτσι και ξεφωνίζουμε. Ναι. Τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, 0-3 αέρα ο Άγιαξ. Δώσε και εμένα μπάρμπα να οικονομήσω. Λίλ Τσέλσι 1-2, είπαμε και πάμε στο τελευταίο όμιλο. Λειψία Λιό 0-2. Έχασε ο φίλος μου. Ο φίλος είναι για τα σκυλιά. Όχι, έχασε, ξανά έχασε. Είχε χάσει και 3 από τη Σάλκε προχθές. Ξανά 0-2. Δείχνει ότι αν η ομάδα του με το Βέρνε δεν βρει το εύκολο γκολ, έχει πρόβλημα. Έτσι. Έκανα κάτι τα αμυντικά λάθη και τα γάρια, κάτι μαύρο που έχει πίσω.
τους καθάρισε η Λιόν, η οποία είναι τεφορμέ. Και Ζενίτ Μπενφίκα 3-1. Την Μπενφίκα δεν καλά. Την είδα εγώ στο πρωτάθλημα. Δεν καλά η Μπενφίκα, όντως. Την είδα στο πρωτάθλημα. Κάτι αργά, χαφ, κάτι σκληρό. Δεν είναι καλά η Μπενφίκα, πράγματι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν αυτά είχαμε χθες στο Champions League. Το ψηλό, ψηλό. Η Μπαρσελόνα. Μα είπατε δεν απέξει ο Μέση, το παίξαμε διπλό, το βλέπω το Μέση. Φαρδί πλατίνα, πούμε. Να σε πηγαίνει. Αφού είπαμε τελείωσε. Στο δικό μου το στίχημα βγήκε να βγάλει τα μάτια, τώρα θα ξαπλώσει κανένα μήνα. Θα περπατάει. Κοντό καρύ. Τι κοντό καρύ ο Μέση. Επιστρέφει στο δευτερόλεπτο. Εσύ έχει δει κανένα μεγάλο να ζει περισσότερο από σε ύψο. Τι μεγάλο. Σε ύψο. Ένα δίμετρο. Ποιο θα ζει πιο πολύ, ένα 60 ή 2 μέτρα. Είδα κάτι παλαιστέ 60 χρονών που πεθάνουν. Μαζεμένοι, ναι. Δικούς μας. Δικούς. Πόσο ήταν? Εξιντάριδες. Εξιντάριδες. Πόσο ύψος είχαν, ήταν ψηλοί, ήταν όχι, κοντοί ήταν όλοι. Κοντί. Αυτοί μπορεί να είχαν τίποτα με την καρδιά θέματα. Και αυτό να λέμε. Την τέντωσαν την ώρα. Δηλαδή, οι κοντοί σου είναι πιο ψηλοί από του ψηλού. Είναι πιο βιολογικά δεδομένα. Πόσα χρόνια πέθανε ο Ρίζας? Δεν ξέρω. Σαν τον πατέρα μου, 75. 75. Ήταν πολύ μουρτάρισμο. Άμα, κοίταξε. Μιλάω τώρα από φυσιολογικές συνθήκες. Να κάνουν τα ίδια πράγματα. Εάν πίνει, ξενυχτάει, κάνει ατασταλίες. Ναι. Σουξουμούξου, εντάξει, ζορίζει το οργανισμό. Τώρα μιλάμε ο για. Ο Τσόρτσιλ, πόσο χρόνο πέθανε? 87. 87. Η μόνη προπόνηση που έκανε, ξέρει ποια ήταν? Σεξ με τη γραμματέα του. Σεξ, όλοι κάνουν σεξ με τι γραμματείε του. Ναι. Λοιπόν, ξέρει τι κάνει. Έκανε αυτή την κίνηση. Έκανε το τσακμάκι με το δάχτυλο. Αυτή ήταν η κίνηση. Άνω με φωτιά το πουρο. Ναι, και εμείς γυμναζόμαστε, κάνουμε να πάμε 70. Θα... Πού να πας 70. Δεν ξέρω. Πάμε παρακάτω, βρε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, αφήνουμε το τσαμπιολί. Αφήνουμε το τσαμπιολί. Πάντως υπάρχει, λέει ένας φίλος ο Άγγελος, δελτίο στη Μαλαισία παιγμένο με 17.000 ευρώ. Στην ανατροπή του Ολυμπιακού με 29 απόδοση και το κέρδος ήταν περίπου 500 χιλιάρικα, λέει, όσα τους κλάπηκαν κάτω, λέει, στο σεφ. Γιατί και στο Άρης Λάρισα, ναι, είχε φραγεί το μάτσο όταν έγινε 2-0. Έλα ρε εσύ. Όχι, έλα ρε εσύ. Αυτά στα πει ο Θωμαίδης που είναι, ναι, και γάτα. Είχε φραγεί στο 2-0. Είχε φραγεί στο 2-0 το Άρης Λάρισα. Πού να ξέρω εγώ. Εγώ αφού το είχα μπροστά μου και σκεφτόμουν να βάλω next goal Λάρισα όμως. Δεν ξέρω, έτσι λένε. Ναι, μπροστά μου το είχα στην εταιρεία. Δεν ξέρω. Και λέω για να βγει το goal goal, γιατί το είχα παιγμένο goal goal. 17.000 ευρώ παίξανε μάτσα ανατροπή του το 0-1-3-1 δελτίο ήταν. Ναι. Τι είχε, χοντρό δάχτυλο αυτό που το έπαιζε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω κι εγώ. Χοντρό λεπτό, δεν ξέρω. Ο Σεμέδο έφταιγε ή ο Μπουχαλάκης, λέει, στα γκολ. Και ο Μπουχαλάκης έφταιγε. Και ο Μπουχαλάκης. Γενικώς δεν είδα η αεροπορία του Ολυμπιακού να πηδάει με θέρμη εκεί στο. Εγώ είδα το Σεμέδο. Ναι. Τραυματίστηκε κάποια στιγμή. Ξαναεπανήλθε όμως. Μετά τον τραυματισμό είναι να το βάλει με τον Ιντέγε. Να περπατάνε και να συγκέγονται και να του βάζει τάλκ πούδρα, να πούμε, για να μην. Καλώς παίξε με εδώ. Ναι, παιχταράς είναι. Άλλο λέω εγώ. Ναι. Παιχταράς είναι. Μετά τον τραυματισμό τον έλεγε βαρύ λίγο. Δηλαδή, αν έπαιρνα τρεις παίχτες από τον Ολυμπιακό, γιατί άλλους δεν μπορώ να πάρω. Ένας, ναι, είναι ο Σεμέδο. Ο άλλος. Γκιγέρμε. Και ο Ποντένσε. Και ο Ποντένσε, ναι. Αυτούς. Τώρα δεν ξέρω αν θα τους έβαζα βασικούς, αλλά θα τους έπαιρνα. Ναι. Και τον Σά. Και τον Σά, ψέματα. Τέσσερις, ναι. Τέσσερις. Αυτούς θα τους έπαιρνα. Σωστό. Έτσι δεν είναι. Σωστό. Λοιπόν, σωστό. Πάμε. Καλημέρα, παιδιά. Λενίκο, βλέπω φιλικό μεταξύ. Άντε βρε, μέχρι περίπου το 80 θα είναι χίλια και μετά θα κερδίσει κανένα απέναντι, λέει ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, έχουμε το μάτς το οποίο ο Άρης. Πάω και ο Ολυμπιακός επικόκαλη. Πόσα φιλικά κάνατε με στην Τούμπα? Έγιναν φιλικά. Εσείς, ναι. Ξέρεις τι, όπως μου λέει και εμένα ένα φιλαράκι, μου λέει, ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας. Και ξέρεις ποια είναι. Κάτσε να σου πω τη διαφορά. Η αποπλάνηση, ποια είναι, ναι, ναι, η αποπλάνηση, ναι, του κόσμου. Ποια? Στη διαιτησία που τα ρίχνατε. Να σου πω κάτι. Άκουσε λίγο και θέλω να το σχολιάσει. Ναι. Μου το είπε πολύ ωραίο φίλο. Ήταν ωραία μαγκιά να πούμε. Άκου να σου πω για να το σχολιάσει. Ωραίο έγκλημα ήταν. Ρε, τον παγάς. Άκουσε με λίγο. Λοιπόν, η διαφορά μας, λέει, ποια είναι, λέει. Λέει, εγώ ακούω και τον Κωσί, έχει εμένα δίκιο. Ότι εμένα με εξαγόρασαν και με έκανα με το ζόρι χωρίς να το θέλω και εμείς ουρλιάζαμε απ' έξω. Κόμενα. Ουρλιάζατε. Ναι, ουρλιάζαμε, μιλάω. Ναι. Ενώ η διαφορά τώρα είναι ότι γίνεται εξόφθαλμα και λένε αχαχά, είμαστε μια χαρά. Οι οπαδοί, ναι, λοιπόν, λες και οι, ναι, φίλαθλοι. Αυτό μου είπε εμένα ο τύπος, ένα, ναι, φιλαράκι μου. Και εμένα μου το απάντησε. Ναι. Και εγώ το απάντησα. Για πες. Όταν οι άλλοι λένε μια χαρά. Όχι, okay, εφόσον κερδάτε τον ΠΑΟΚ, δεν, ναι, μα πειράζει. Εγώ, αυτό είναι το θέμα. Εγώ ξέρω ο Πατατούδης που ήταν φίλος με τον Κόκαλη και, ναι, οι υπόλοιποι. Ναι. Όταν έκανα ραδιόφωνο στο. Δεν θυμάμαι σε ποιο ραδιόφωνο. Όχι, πιο μπροστά. Στο ράδιο Οδύσσια. Στο Σκάν, εκεί που σε έχω το βιντεάκι. Όχι, όχι, όχι. Στο ράδιο. Θέλει να μιλήσει. Άρα τ' άλλο. Αυτό θα το ανεβάσει στον αέρα. Πρόσεχε. Πρώτη εκπομπή να το πει στο Σκάν, παιδιά, το βγάζει στον αέρα και έχουμε την κουκουβάκια να μην κουνιέται για δύο λεπτά. Να τον κάνουν σήματα. Ξεκίνα, ρε. Και αυτό θα έχει κολλήσει. Δεν βγάζει λαλιά. Κόλλησε. Αυτό εδώ άνθρωπο. Ναι, ναι. Και είναι ένα λεπτό κάθεται έτσι. Δεν μιλάει. Φιλέ, μη φοβάσει την κάμερα. Μη φοβάσει κάμερα να το λέει. Μίλα, μίλα. Και ο Κωσί κάθεται έτσι κολλημένο. Θα το βγάλουμε μια μέρα. Να σου πω, βέβαια. Ναι. Να σου πω, βέβαια. Ναι. Θα έχει γέλιο. Θα έχει πολύ γέλιο. Αρκεί να οικονομήσουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι.
Οικονόμα πάνω απ' όλα, ρε Παναγιώτη. Όταν λοιπόν, όταν λοιπόν ο μεγάλος λαός του ΠΑΟΚ ήταν ενάντια στον Πατατούδη που έλεγε. Ήταν ενάντια, αυτό σου λέει, εμείς κάναμε πόλεμο. Εμένα ήρθανε μαζί με τον. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε, η κόρη του είναι δικηγόρος, να είναι γερός άνθρωπος. Με τον Ακριβόπουλο. Ναι. Είχαν έρθει τότε τα πασοκόσκυλα εκείνα μαζί με οπαδούς του ΠΑΟΚ. Ναι. Και... οι οποίοι λεγόταν Μακεδόνες. Ναι, 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 τότε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, Βέμ, α, όχι, παλιά, Μακεδόνες. Παλιά, ναι, ναι, ναι. Παλιά, το 99-2000-2001. Αυτό λέω, υπήρχε όμως κόντρα. Ναι. Φωνάζαμε, ουρλιάζαμε. Δεν φωνάζατε. Τι. Ήρθανε και τα σπάσανε στο. Στο ράδιο, στο ράδιο, ναι, ναι. Γιατί κυνηγάω τον Πατατούδη. Αφήστε το παραμύθι. Ναι. Αφήστε το παραμύθι τώρα. Στην πορεία αντιστράφηκαν τα πράγματα. Μετά δεν ξέραμε τι ρόλο βαρούσε. Δεν έδινε μετά ο πρόεδρος. Δεν ξέραμε τι ρόλο βαρούσε. Μετά το χρηματιστήριο δεν έδινε ο πρόεδρος εντολή. Άστε το παραμύθι με τις τούρτες του κόκαλη στον ερασιτέχνη που κάνατε αντίσταση τώρα εσείς. Άντε μπράβο πρωί-πρωί τώρα. Αντιστασιακή της πλάκας τώρα παοξίδες. Καλημέρες από βόρειο Βιετνάμ. Το παρεάκι κατευθύνεται. Ήρθε ο Ακριβόπουλος εκεί με τους άλλους και τα σπάσανε. Γιατί κυνηγούσαμε τον Πατατούδη που ήταν φίλος με τον Κόκαλη. Άστε το παραμύθι. 50 πήγαμε. Άσε να μιλήσουμε. Έχει φημωθεί όλη η δημοσιογραφία. Ο Ραπτόπουλος θα μιλάει. Άντε μπράβο. Μετά από 20 τόσα χρόνια διαγράφονται όλα. Μαχητές της πλάκας. Αυτά που έχεις κάνει και έχεις πιεσί διαγράφονται. Έλα μαχητές ο λαός του ΠΑΟΚ τότε. Τι Μακεδόνες τι ήταν τότε, δεν ήταν λαός του ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή. Ένα κομμάτι ήτανε. Κομμάτι ήταν. Ένα κομμάτι, δεν ήταν όλοι έτσι. Δεν ένα, ήταν ένα όλοι έτσι. Εσείς είστε ένα σύνδεσμο από τους 100 ρε Κωνσταντίνε, δεν ήταν ένας. Δυνατός ήταν ο σύνδεσμος. Εντάξει, οκ. Okay, ναι. Καλημέρα στο σύνδεσμο φίλο Καζαμπάκα λέει. Ο Ράποτα γυρίσει ο αρχηγός, άκου να δεις πως θα παίζει ο έξυπνος ο Φεραίρο Γιαννούλης. Γιαννούλης αριστερό μπακ και μπροστά του ακριβώς λέει θα είναι λέει ο Βιερίνια. Τότε θα πουλήσετε τον Μπέλκα. Ο Πέλκα θα μπαίνει στη θέση του Μπίσεσβαρ. Και ο Μπίσεσβαρ πού θα μπαίνει. Εκεί που είναι. Στον πάγκο. Όχι, εκεί που είναι. Βασικό. Με 12 θα παίζεται. 11. Δηλαδή θα παίζει ο Γιαννούλης αριστερό μπακ. Μπροστά του Βιερίνια. Δεξιά. Ο Λιμιός. Ωραία. Και ο Μπίσεσβαρ πίσω από τον Φορ. Και ο Πέλκα πού θα πάει. Αλλαγή θα κάνει. Άρα θα παίζει ένα από του δύο. Θα ρωτήσω με τον Μπίσεσβαρ. Τώρα ψακούει ο Πέλκα εσύ τι λέει. Έχει τον καφέ σου. Σου λέω αυτή τη στιγμή. Πάει ο καφέ, τον έχει. Στον Κίνγκστον που δεν πίνει. Δεν πίνει εκεί. Δεν μασάει. Δεν μασάει. Θα μπορεί να ξεκινάει και αυτό βασικό κάποια μάτσα αναλόγω. Γιατί ο Μπίσεσβαρ κουράζεται κιόλα. Και άμα κουραστεί ο Μπίσεσβαρ και δεν γυρίζει τα μαρκάρι, τι θα γίνει. Ναι. Κλαίει ο Φουρουρός. Κλαίει. Κλαίει γιατί σκέφτεται, λέει, πώς βιώνει σήμερα το πρωινό ο τελειωμένος βιολογικά Μέση. Πώς πληρώνει. Πώς βιώνει σήμερα το πρωινό του ο τελειωμένος βιολογικά Μέση. Ο Ρονάλντο στα 35 μπορεί να παίξει όλα τα μάτς. Ναι. Ο Μέση παίζει ένα μάτς και τρία κάθεται. Το καταλαβαίνω πρώτα. Κάτσε να το Σάββατο με τη Σεβίλη, μην κάνει πάλι παπάδες. Α, το δω με τη Σεβίλη. Κάτσε να το δω, μην κάνει πάλι παπάδες με Σεβίλη. Όχι, το κάνει γιατί δεν είναι τόσο γυμνασμένος όσο ο Ρονάλντο. Εγώ τον είδα χθες τα βρει. Έβγαλε κάποια στιγμή τη φανέλα. Τα βρει ήταν. Τα βρει. Ένα πράγμα, μία μάζα. Τον είδα κάποια δηλαδή, στιγμή. Δηλαδή, άμα το δει στον δρόμο το Μέση, θα πει να είναι τα βρει. Πάνε πλάκο έτονα. Τι να το κάνω. Πάνε πλάκο έτονα. Το Μέση. Ναι. Εύκολα. Εύκολα. Το τα βρει. Τα βρει. Πάρε πλακωσέτο τον Λεωνίδα. Εύκολα. Εύκολα. Εντάξει, εγώ τον είδα πάντως τα βρει. Τα βρει τον είδε. Τον είδα σε τρομερή κατάσταση. Έβγαλε στο τέλος του ζητούσα μπλούζες εκεί ή τη Ίντερ. Την έδωσε τέλος πάντων. Όλα καλά. Λοιπόν, έχουμε Άρης Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προχθές για μένα έκανε. Δύο διπλά είναι. Τι τα πιάνει τώρα. Ποια, γιατί δύο διπλά. Και τα δύο διπλά είναι. Ναι, δεν σχολιάστε καθόλου χθες την κορυφαία επιστολή ΠΑΕ ομάδας. Ναι. Κορυφαία επιστολή προς την ΚΕΔ, όπου ζητάει αυτά που ουρλιάζουμε όλοι εμείς οι απλοί θνητοί άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Ποια πάει. Του ΠΑΟΚ. Τι ζητάει. Τι ζητάει. Να ακούμε τους διαλόγους τουλάχιστον εμείς οι ΠΑΕ. Παλιό είναι αυτό. Τι παλιό. Ναι, αλλά δεν το σχολιάσατε χθες. Χθες έγινε. Ακούγονται οι διάλογοι. Ναι. Δεν ακούγονται οι διάλογοι. Κανένας δεν ξέρει τι λέει. Είναι ηχνογραφημένοι. Τι είναι. Ηχνογραφημένοι. Ηχνογραφημένοι. Αφού είναι. Εντάξει, λοιπόν, τη γραμμή. Τη γραμμή που ουρλιάζουμε, θέλουμε γραμμή και θέλουμε ξένους και σοβαρ. Θέλουμε ξένους γενικώς. Εκεί δεν θέλουμε κανέναν Έλληνα. Εφόσον επηρεάζονται όλοι από τις μπούκες. Η μεγαλύτερη ξεφτύλα των διαιτητών είναι ο δικός σας ο σχιστομάτης, πώς το λένε. Τεβεκέλης. Ο Τεβεκέλης. Ναι. Που βγαίνει και λέει θέλουμε ξένους διαιτητές κτλ. Ναι, ναι. Δηλαδή λέει ότι οι διαιτητές είμαστε απαταιώνες. Επηρεάζονται. Άμα έχουμε μπούκες, θα επηρεαστούν. Λέει, όχι μπούκες. Λέει ο Τεβεκέλης ότι οι διαιτητές είμαστε το ανάθεμα. Δηλαδή διαγράφει το παρελθόν του κι αυτός. Ναι, πέρασα τα 20 χρόνια, σου λέει τα διαγράφω. Όταν έπαιζε κι αυτός και ο Δανίλη έπαθε το πρώτο έβραγμα στο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που έπαιζε ο Τεβεκέλης. Ναι, 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 ναι. Με τον κύριο Κόκαλη και τον Γκαγκάτση. Κύριο Κόκαλη, ο κύριος Γκαγκάτση έχει καλές σχέσεις με τον κύριο Τεβεκέλη. Νομίζω ότι τον είχαν βοηθήσει τότε. Δεν το θυμάμαι, Κωνσταντίνο μου. Αλλά όταν ο Τεβεκέλης, παλιός διαιτητής,
βρίζει τους διαιτητές και τους υποβαθμίζει τόσο. Ναι, ναι. Και είναι και ένα άλλο πάρα πολύ ηθικό κομμάτι. Δευτερόλεπτα. Ο Τεβεκέλης ήταν μπάτσος. Ήταν αστυνομικός, ναι. Και ο διαιτητής που έπαιζε ο Σιδηρόπουλος, και αυτός μπάτσος. Και αυτός. Ναι. Άρα διαιτητής βρίζει διαιτητή, μπάτσος βρίζει μπάτσο. Εντάξει, έχουν κοινό παρανομαστεί τα παιδιά. Μεγάλη εκτίμηση έχουν οι μπάτσοι μεταξύ τους και οι διαιτητές. Εγώ πάντως ένα πράγμα δεν θέλω να ξανακούσω. Ότι ο Σιδηρόπουλος είναι και καλά πάω. Αυτό δεν θέλω να το ξανακούσω. Ποιος? Σιδηρόπουλος είναι και καλά πάω. Ο Σιδηρόπουλος είναι ο ορισμός του καριερίστα όπου φυσάει ο άνεμος. Πέρσι αν ρωτούσες. Όπου φυσάει ο άνεμος. Πέρσι άμα ρωτούσες. Ναι. 50 παοξίδες. Ναι. Ποιος διαιτητής θέλει να σας παίζει σαν τέρμι, θα έλεγε ο Σιδηρόπουλος. Ναι, εγώ ξέρω ότι ο Σιδηρόπουλος όπου φυσάει ο άνεμος θα πάει από εκεί και είναι μια χαρά. Well. Λοιπόν, στα καταστήματα Wind και στο wind.gr είναι διαθέσιμα πλέον τα μοντέλα iPhone 11, iPhone 11 Pro και 11 Pro Max. Η Wind προσφέρει μοναδικά προνόμια για την αγορά τους. Έτσι, εγγύης τιμής επαναφοράς και επαναγοράς για ένα χρόνο στο 50% της αρχικής τιμής. 48 άτοκες δόσεις με αγορά μέσω πιστωτικής κάρτας. Και βεβαίως με την επιστροφή του κάθε προηγούμενου μοντέλου iPhone μπορεί ο καταναλωτής να κερδίσει έως και 729 ευρώ, παρακαλώ. Το ημίωρο πάμε λίγο να σχολιάσουμε χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Μπάμπη που μας ακούει στο Ανόη του Βιετνάμ και μου στέλνει εδώ. Δες που σας ακούμε εδώ με Ιαπωνέζους και Βιετναμέζους. Δες εδώ. Ξαπλωμένοι είμαστε. Δες εδώ πώς κοιμούνται εκεί στο Ανόη. Πού κατάτησε η Ελλάδα να φεύγουν όλοι στο εξωτερικό και διακοπές είναι το τώρα. Διακοπές είναι αίρεση πήγαν εκεί. Διακοπές στο Βιετνάμ. Ναι, πήγα, δει το Βιετνάμ. Καθελός είναι. Γιατί αίρεση. Τι απάντησε το Βιετνάμ. Ο φίλος μου ο Μπάμπης που είναι στην Κίνα καθηγητής. Θέλω. Τώρα έχουμε διακοπές, λέει, σταματάνε τα σχολεία. Στο Βιετνάμ πήγε ο φελός. Γιατί είναι να μην πήγε Βιετνάμ, δεν πήγε Βιετνάμ. Να κάνω τι. Να δει εσύ πώ. Δεν με φτάνει τούμπα. Καμπότζη, τούμπα, Καμπότζη, Βιετνάμ. Το θυμάσαι το σύνθημα, ε. Λοιπόν, τώρα που πει τούμπα, πάμε λίγο στα ρεπορτάζ γιατί σήμερα δυστυχώς Γιώργο Φερέτη μου, ψυχούλα μου, δεν έχουμε πρωτοσέλιδα γιατί χθες δεν λέγαμε. Τι ευτυχώς. Ευτυχώς. Ανόητο. Όχι, ο Βρίζας είναι εκεί. Ποιο. Πάει να πάρει κάμερο κάματο και αυτός. Για πότε είναι αυτό εδώ πέρα. Εδώ. Αυτό τι είναι, ο δεν Βρίζας, ξέρω. Δεν είναι αυτός. Έξω. Αυτός έχει μαύρα μαλλιά. Όχι, δεν είναι ο Βρίζας. Ανερό. Είχαμε τον Ιβάν Σαββίδη, που είναι όμως τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν. Ο Κωσής έχει το βλέμμα του εκεί, παρακολουθεί τέλος πάντων. Θα καταντήσει σαν τον Μήνο Κυριακού. Ποιος? Ο Σαββίδης. Δυστυχώς, το ξαναλέω, ναι. Όλοι οι πρόεδροι ομάδων έχουν γίνει μηντιάρχες και έχουν κάνει την ενημέρωση μηνποτή. Έτσι. Αναφέρομαι και για τον Σαββίδη και για τον. Αλαφούζο και για τον Μαρινάκ πλέον έχει γίνει ο απόλυτος μηντιάρχης. Έχει πυροβοληθεί στον Κρόταφο. Έτσι. Η δημοσιογραφία. Ακριβώς. Και δεν μπορεί να μιλήσεις ελεύθερα. Δεν εδώ... μπορεί να γράψει και να μιλήσει ελεύθερα. Ναι. Ακριβώς. Εγώ έτσι. Μπορώ. Εμείς εδώ ευτυχώς δόξα Θεώ μπορούμε. Ναι, ακόμα. Εδώ μπορούμε. Ναι, είμαστε. Έχεις χαιρετήματα από τον Παπαγιανόπουλο, τον Γιάννη. Φιλιά πολλά, είναι ναι. Ψυχάρα μεγάλη. Με το τένις ασχολείται. Καλά, κάνει πολύ ωραίο άθλημα. Βέβαια, θαυμάσαι. Καταπληκτικό άθλημα. Άμα έχεις γερά πόδια στο τένις μπορεί να κάνεις φοβερά πράγματα. Κάνεις τενοντίτιδα αφού. Έλα μωρέ, μια χαρά το τένις. Ψήνεσαι πάνω σε. Παίξω κανένα σετάκι. Τι να το σκέφτεσαι. Εγώ έχω τον τεχνικό μου παίζει τένις κάθε μέρα με τον Κατσαμπί. Ο Κατσαμπής παίρνει τένις. Πολύ δυνατό λέει ο τένις. Έχει γερά πόδια, καλά πατήματα, έτσι έχω μάθει για το τένις του Τάσου. Φιλαράκι. Έχετε χαζέψει τελείως. Γιατί ρε εσύ που πας και παίζεις box καλύτερα είναι, δηλαδή κράζει το έχετε, τένις. Έχετε ναι. Τρελαθεί τελείως ναι. με αθλήματα τα οποία ναι. Ιδρύθηκαν. Καταπονούν τι. Τι καταπονούν. Εσύ δεν καταπονιέσαι με το box και εγώ που ασχολούμαι. Καταπονήθηκαν. Ναι. Με αυτό σε λέω. Λοιπόν, καλημέρα κουμπαράκια από την ερωτική Σόφια. Να τα παιδιά μας. Πολύ ωραία, τι να σε πω. Θα πάω μετά από δύο εβδομάδες Σόφια. Δεν έχει τώρα. Τι δεν έχει. 5 ευρώ πήδα με την Όχι, Βουλγάρα. Θα πάμε την Τζέννη. Θα πάμε. Με την Τζέννη θα πάμε στη Βουλγαρία. Θα σταματήσουμε μια μέρα εκεί, ναι. Να κάνεις τι με την Τζέννη. Στάση, ενδιάμεση, να κάνουμε. Τι πρέπει... να κάνεις στη Βουλγαρία. Εκεί από εκεί θα πάω κάπου. Θα περάσω από Σόφια για να πάω κάπου. Με τα μάξι θα πας. Ναι. Και μετά θα πάρω αεροπλάνο. Τι είναι αυτά, δεν κάνεις, είναι ναρκωτικά που Τι πράγμα είσαι. Λοιπόν, πάμε λίγο στον Πάο που με δει. Με την Τζέννη μαζί θα με ρε. Για άλλο θα την. Όχι, όχι, μαζί μου κανονικά. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ρεπορταζάκια των ομάδων μας. Μπήκε κανονικά αποστολή. Μπήκε κανονικά σε φουλ ρυθμούς προετοιμασίας ο Πέλκας μετά τον τραυματισμό στο μάτς με τον Άρη. Φυσικά χαρά. Γιατί βγήκε ο Μπίσερο και δεν είχαν να κάνουν αλλαγή όπως έπρεπε στο μάτς με την Άρη. Φυσικά χαρά. Και ο άλλος που μπήκε σε φουλ ρυθμούς προετοιμασίας, ποιος είναι, ο Μαουρίσιο. Ο Μαρίσο έχει μπει και ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια. Και ο Βιερίνια. Κάνει πριν δηλαδή. Κανονικότατα στο και με τον νόμο. Διπλό μπαίνει. Κανονικότατα είναι ωραία. Σε φουλ ρυθμούς. Μπορεί να μπει και αυτό. Ένα τέταρτο δηλαδή. Δεν νομίζω να τον βάλει τώρα, ναι. Αλλά μπορεί να τον πάρει καμιά αποστολή και ναι. Αυτό να. Εγώ να το βάλω με την Ξάνθη πρώτο μάτς. Ναι, πρώτο μάτς δεν παίζουμε με την Ξάνθη. Μετά με τη Λαμία. Μετά τη διακοπή. Γιατί έχουμε αυτή την αγωνιστική πρωτάθλημα. Διακοπή πάλι με τις εθνικές εκεί που παίζουμε με την Ιταλία και ο Φανσίπ αυτό έχει φωνάξει. Πολλούς, παρακαλώ, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, δεν ναι. Μπορώ με αυτές τις διακοπές της εθνικής. Κακό μας κάνουν. Τι να κάνουμε όμως, Κωνσταντίνε. Κακό μας κάνουν. Ξέρω, μας κόβουν την ορμή. Τη φορά ερχόμαστε σαν τάβρη σε αλλοπολίου και μας λένε stop.
Ναι, λοιπόν, ο Βιερίνια κανονικά και αυτό ο αριθμό προπόνηση, ο ΠΑΟΚ είναι πλέον κομπλέ. Δηλαδή τώρα και το ερώτημα που γεννιέται τώρα. Δηλαδή είναι... το Βιερίνια τον έχετε για έξω δεξιά, να πούμε. Μπορεί και έξω αριστερά, άμα το θες έτσι. Ο Βιερίνια, ο Τσάλος... Για εξτρέμ τον έχετε. Ναι, πλέον ναι. Το φέρατε στον ΠΑΟΚ, τον έκανε ο Λουτσέσκου, πήρε double και τώρα το αλλάξετε θέση εσείς. Αφού έχουμε αλλάξει όλη την. Και τώρα μια που είπε, το αλλάξουμε εμείς. Ναι. Οι Πορτογάλοι, γιατί εδώ στην Ελλάδα. Τι Πορτογάλοι. Η Αμπόλα. Τι κάνανε. Η Αμπόλα, ο τζόγο του φίλου μας του Φωτάρα. Ναι. Πήραν τον ΠΑΟΚ, το γκολ του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, το ανέλησαν. Ναι. Και διαπίστωσαν τι. Τι. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι η Μπαρτσελόνα των Βαλκανίων. Ναι. Έτσι, αυτό το τίκι τάκα που κάνει δηλαδή η Μπαρτσελόνα των Βαλκανίων, το βάλα εγώ έτσι για να δώσω λίγο έμφαση. Αλλάζει μπάλα 17 φορές για να γίνει το 1-0 και περνάει από τα πόδια όλων των ποδοσφαιριστών. Εκεί και ολαν... αποθεώνει τον Αμπέλ Φερέιρα. Και... γιατί εμείς δεν ασχολούμαστε. Η Ολλανδία το έκανε το 74. Ο Μαδάρο δεν είχε. Έχασε 2-1. Εντάξει, αλλά είχε ο Μαδάρο όμως. Έχασε. Τη μνημονεύουμε όμως. Ναι, αλλά έχασε. Έχασε, εντάξει, ναι. Οπότε δεν έχασε, βερεχή. Έφαγε 2 γκολ δηλαδή. Ναι, έφαγε. Άλλο λέω εγώ. Ναι. Άλλαξε την μπάλα 20 φορές ο ΠΑΟΚ. 17. Ναι. Η μπάλα περνάει και από τους 11 και από τον τερματοφύλακα. Ναι. Μπακ αριστερό, δεξί, στόπερ, χαφ, ξανά χαφ. Και έφαγε 2 γκολ από την ΑΕΚ. Τι να κάνω, τι να το κάνω εγώ που γύρισε μπάλα 18 φορές, ρε φίλε τώρα. Εντάξει, okay. Τι να το κάνω. Τι να κάνω που χάνει πέναλτι ο Πίσερ να το κάνει 0-2, δεν φταίει. Εσύ αφήνει ο Ολλανδό να χτυπήσει πέναλτι. Δίκιο έχεις. Τα είπαμε. Μου το είπε Βενζινάς. Και ο Βενζινάς και σου συνέξε εγώ. Το λες και εσύ, ναι. Ότι ο Ολλανδός είχε χάσει και 2 τετατέτ πριν το πέναλτι και ξεφυσάει. Ο Καζάκος ήταν και τον πέρασε και τον βρίζανε. Ναι, κάτι με μυθιστορήματα έχει. Κάπου εκεί ήταν. Έπλεξε τώρα ο Σαββίδης με τους κάφρους του ΠΑΟΚ και μετά πήγε στο Όπεν να μπλέξει με τα μυθιστορήματα. Δηλαδή δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο άνθρωπος θα θέλει. Έχει κουλτούρα σαν βίδι, να ξέρεις. Έχει κουλτούρα. Έχουν μια άλλη εκεί, έχουν μεγαλώσει διαφορετικά. Έχει τους σκάφους εδώ. Εντάξει. Και πήγε στο Όπεν με τα μυθιστορήματα. Μας διαχειρίζεται και εμάς τους σκάφους. Μια χώρα. Ναι. Εντάξει. Μας διαχειρίζεται. Έχουμε και τον Γιώργη που κι αυτός έχει μπει στο πετσί του Γιώργος είναι, ο Γιώργος είναι αρχικάφρος. Έχει μπει στο πετσί του ρόλο του ΠΑΟΞΥ εντελώς. Γι' αυτό και ναι, μαλώνει όλη την εβδομάδα με τον Καρυπίδη στα social media, στο Instagram. Και ποιος κερδίζει. Δεν ξέρω. Ο Καρυπίδης κερδίζει. Γιατί κερδίζει ο Καρυπίδης. Ή άμα μαλώνω με τον γορίλα, εγώ κερδίζω. Σιγά το γορίλα τον Καρυπίδη, ρε. Όχι, ο γορίλας είναι ο. Ποιος. Ο γορίλας εννοώ οικονομικά. Οικονομικά γορίλα. Ναι, γορίλας είναι και ο ΠΑΟΚ είναι ο γορίλας. Γορίλας είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Καρυπίδης, ο οποίος λέει θα με δείτε την Κυριακή τι θα γίνει. Ποια Κυριακή, πού παίζει. Άρης Ολυμπιακός. Τι θα γίνει. Ναι, γιατί λέει όλη εβδομάδα με τον ΠΑΟΚ από Δευτέρα ούρλιαζες, λέει Καρυπίδη, για ξένους διαιτητές. Αυτή η εβδομάδα με τον Ολυμπιακό δεν είναι ντέρμπι. Θα είναι ανοιχτό να το παίξουμε στο στοίχημα. Ε, πώς δεν θα είναι, 1,80 θες σου πω από εδώ, από τώρα. Διπλό. 1,80, εγώ δεν παίζω, φίλε, διπλό. Ναι. Δεν θα με πιάσουν κότσο εμένα έτσι. Mm. Θα δω τι θα κάνει πρώτο ΠΑΟΚ μέσα στην Τρίπολη. Τι και αναλόγω θα πράξω. Αν βάλει 3-1, κερδίσει 3-4. Αν κερδίσει 3-1, τότε μπορεί να ασχοληθώ. Ναι. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ναι, άμα κερδίσει 3-1. Τότε μπορεί να ασχοληθώ, θες σου πω και τις αποδόσεις έτσι στα γρήγορα τώρα. Ε, τι να με πεις. Εντάξει, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι να με πεις. Αυτό είναι το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Βιερίνια έτοιμος. Προπονήσει. Ας κάνει ο Μπούζος το μεσημέρι. Αν έρθει ο Βιερίνια στο ΠΑΟΚ ξανά να παίξει τώρα να διηγήσει. Έχει λιώσει το διπλό του Ολυμπιακού. Πήγε ένα 55 από ένα 80. Ένα 30 θα πάει. Στο τέλος θα φραχτεί. Τώρα το είδα. Έχει πάει ένα 55. Θα φραχτεί, βρε. Στο τέλος, λες, η ξεφτύλα του Άριου θα φραχτεί το διπλό. Κάτσε ακόμα, δεν τον είδες Γιάννη, τον έβγαλες αμέσως. Άμα πήγε από ένα 80 την Πέμπτη, ένα 50 την Παρασκευή και το Σάββατο που θα πάει, ρε φίλε. Ένα 30. Είναι δυνατόν τώρα πάω εγώ να δω μάτσε ένα 30 τώρα οι Αριανοί. Ναι. Θα βάζει κόλλο Ολυμπιακό, θα πανηγυρίζουν. Θα ισοφαρίζουν. Δηλαδή, πάλι θα πανηγυρίζουν. Λέει πλέον ο Μπουκ, τώρα που βλέπουν τι από εδώ σήμερα Πέμπτη, ότι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη είναι πολύ πιο δύσκολο από ότι του Άρη, του Ολυμπιακού Μεσονάρη. Αφού είναι φιλικό, έλε. Γιατί τον ΠΑΟΚ τον έχει κοντά στο 70. Θα πέσει και ένα 65 ο ΠΑΟΚ, ένα 60. Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, το αναφέρω. Όποιος έχει πολλά λεφτά στα δύο διπλά αυτά, τώρα να τα παίξει. Είναι ευκαιρία. Αυτά τα παίζει και τα δυο μαζί. Ή περιμένει να δει τι θα γίνει στο πρώτο και βλέπει. Να περιμένω εγώ να χάσει από πάνω από την Τρίπολη. Πώς θα χάσει. Δεν ξέρει τι γίνεται κανένα από εδώ. Άμα χάσει βαθμούς από την Τρίπολη, πα στο πρωτάθλημα. Αυτό λέω όμως. Άμα χάσει βαθμούς από την Τρίπολη, λέω εγώ τώρα. Το άλλο μάτς μπορεί να αλλάξει ροή. Θα το στήσει στο χείλη. Δεν ξέρω. Το σκεπτικό μπορεί να είναι διαφορετικό. Τώρα μια που είμαστε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και θα πάμε στο Σονάρι σε λίγο. Χθες έπαιζε η K19 του ΠΑΟΚ στο Δοβλίνο για το Youth Champions League. Για το Youth League, μάλλον για να είμαι ακριβολόγος, 1-1 με την Bohemians, η Revanse στην Τούμπα. Έτσι. Και είναι η ομάδα του Παύλου Γκαρσία αυτή. Δεν ασχολείται κανένας. Πώς δεν ασχολείται, έχει μέσα τσιγάρα, έχει γαϊτανίδι, εκεί παίζουνε. Τσιγάρα, καπνό έχει τώρα. Γαϊτανίδι, εκεί παίζει. Γαϊτανίδι τον έχει. Αφού είναι πιτσίρικο, 19 χρόνων ακόμα. Έχει Ταλιχμανίδι, Κουκουλιτσικίδη. Θα βγάλετε κανέναν από αυτού. Αυτό είναι. 1-1 έφεραν στο Δουβλίνο, Revanse από θα βγάλετε το 1-1, θα βγάλετε κανέναν παίκτη. Να σου πω κάτι, δεν είναι αν θα βγάλουμε. Αν θα μπορέσουμε αυτόν τον έναν τον παίκτη να τον εντάξουμε ομαλά στην ομάδα, αυτό είναι το πρόβλημα. Η σύνδεση. Παίχτε βγαίνουν. Δεν είναι καλό ο Λίρατζ που παίζει στο Βόλο. Ποιο είναι? Ο Λίρατζ, τον Μπακάκι. Ο Λίρατζ. Ναι.
Άμα το βάλω στην επανομία, τον βγάλουν έξω. Μια χαρά στο Λιάτζη. Στο Άρισο Βόλο, μια χαρά. Ο καλύτερο παικταρά από αυτού πιστεύω ότι είναι αυτό ο Καϊτανίδη. Εντάξει, τον έχει. Τι Λιάτζη τώρα και. Όχι, ο άλλο τώρα και που το έχουν λέει στο στοίχημα, πολύ είναι λέει. Ποιο? Κωνσταντίνε. Εδώ, το γραφείο τύπου. Και που το έχουν λέει στο στοίχημα, πάρα πολύ είναι. Μην βιάζεστε γιατί μπορεί να εκτεθείτε κάποιοι. Εγώ κρατάω πάντοτε επισημή σε τέτοια παιχνίδια. Έχουμε δει και έχουμε δει τα μα. Μην βιάζεστε, μπορεί να δούμε ασύλληπτα πράγματα. Να σου πω κάτι τώρα. Κάτσε, εγώ με αναγκάζει να γίνουμε δικηγόρος του διαβόλου. Τι. Γιατί έχουμε δει πολλά πράγματα. Λοιπόν, ο Άρης Ανά χάσει και από τον Ολυμπιακό. Το ξέρει ότι μένει υπερβολικά πίσω στη μάχη τη εξάδα. Ποια εξάδα, ρε, play out θα παίξει ο Άρης. Κάτσε ακόμα τέταρτη αγωνιστική είναι, ρε, βγάλαμε συμπεράσματα. Δηλαδή, με αναγκάζετε με τις παραλογίες ολονών σας να γίνουμε συνήγορος του Άρη. Το κακό με τους Αργιανούς αλλά είναι. Αλλά πρέπει να λέμε τα λογικά πράγματα. Ότι αν θέλουν να κάνουν πλάτες στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός με τη Λάρισα δεν μπορέσει να τους δώσει βοήθεια. Δηλαδή, το πέναλτι που γίνεται και πρέπει να το δώσει ο διαιτητής το παίρνει πίσω. Και φαίνεται ότι και ο Ολυμπιακός δεν έχει τη δύναμη που νομίζετε ότι έχει στη διαιτησία. Δεν τα ελέγχει όλα τα κόσμια. Είναι 60-40. Δεν είναι Ολυμπιακός. Ναι. Δεν είναι Ολυμπιακός. Τι 60-40 είναι. Ελέγχει το 60%. Το 40 λες ότι δεν μπορεί να το ελέγξει. Ελέγχει ένα κομμάτι. Βλέπω. Εσείς ελέγχετε ένα άλλο κομμάτι. Ναι, η ΑΕΚ ένα άλλο κομμάτι. Εντάξει. Όσο. Ναι. Καλό είναι αυτό. Τι καλό είναι ποδόσφαιρο αυτό να ελέγχουμε τα κομμάτια. Δηλαδή είναι να τρελαίνε. Καλό είναι αυτό. Εσύ που έβαλε στο πρόεδρο τη ΕΠΟ, καλό είναι αυτό. Δεν κέρδισε και κάτι. Πες μου τι έχω κερδίσει που μου βάλετε, γιατί μου το μνημονεύετε. Τίποτα. Έχω κερδίσει ένα ψίγουλο. Γιατί τον έβαλε εκεί. Για να φύγουν οι προηγούμενοι οι οποίοι κόβαν και ράβουν και κάναν πέσει. Για να κόβει και να ράβει. Ναι, αλλά εγώ δεν κόβω και ράβω. Απλά έβαλε έναν άνθρωπο να κάθεται εκεί και να μην ενοχλείται. Έβαλε τον λάθο άνθρωπο. Έβαλα ο λάθος άνθρωπο. Έβαλε το λάθος άνθρωπο. Ποιος έλεγε το τραγούδι αυτό, ο λάθος άνθρωπο. Άνθρωπος. Δεν υπάρχει τραγούδι με λάθος άνθρωπο. Πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει η Ρίτα Σακελαρίου, ο καλύτερος άνθρωπος στα χειρότερα χέρια. Άλλο αυτό, αν το λες λάθος άνθρωπο. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Τώρα που θα κάνει το κλάψα FM ο Ανδρώνης δίπλα. Λίγ με FM. Δάκρυ FM σου είπα. Όχι. Δάκρυ FM πρέπει να το βγάλει. Τζαπαύλο, Δάκρυ FM. Άμα χάνει καμιά ομάδα, θα το γυρίζουμε εκεί. Τώρα θα έρθει. Καζατζίδι μέσα, Σλανίδι μέσα. Άκου να δεις τι θα σου πει. 100,3 έτσι. Θα το βγάλει ένα συντηρητικό όνομα. Συντηρητικό όνομα. Γιατί? Ναι. Δηλαδή, σαν τι συντηρητικό όνομα. Καημός FM. Καημός FM είναι και αυτό λίγο. Εντάξει, όχι. Δεν μπορεί να βγάλει τέτοιο όνομα. Ναι. Ξέρεις γιατί? Ναι. Θα του πει τον Πακίδου, Παύλε. Όχι, θα του πει. Ο Λιγμός FM υπήρχε ένα άλλο ραδιόφωνο στην Αθήνα. Λιγμός. Κάπως έτσι. Κλάμα, ο Δυρμός FM. Κάπως έτσι ο Δυρμός FM. Ναι. Το οποίο. Πήγε καλά. Άκου. Είχε φοβερή ακροαματικότητα. Ο Δυρμός FM. Ο Δυρμός FM. Ναι. Αλλά λόγω του ονόματος. Οι διαφημιστικές εταιρείες δεν μπορούσαν να το πουλήσουνε. Ναι. Άρα θα βγάλει κάτι δυνατό ή. Οπότε. Έλα, αφού τον Πακίδο θα είναι η νονά. Άσο με τον Πακίδο ένα μήνα δεν μπορούσε να βρει σε εμά τώρα. Τι δεν μπορούσε να βρει. Καλ και κουλ και κουλ και καλ. Και φοβερό και αυτό με την εκπομπή μα. Ψήλαμε πάνω ωραία. Ραπ και κουλ. Και στο τέλο καταλήξαμε ραπ και κουλ. Θα μπορούσε να το βγάλει καλτ και κουλ. Καλτ και κουλ. Αλλά δεν το σκέφτηκε. Βρε χίλια δυο του στείλαμε πάνω, είχαμε βομβαρισμό. Καλτ και κουλ. Και στο τέλο πήραν τα παρατσούκλα. Αλλά άμα το βάζε καλτ και κουλ. Πάλι θα έλεγε μπορεί η διαφημιστική να μην δώσει φράγκα και πάει καλά. Και θέλουν γενικότερα στην Ελλάδα του συντηρητισμού θέλουν συντηρητικά πράγματα. Ναι. Εμείς που δεν είμαστε συντηρητικοί, είμαστε εκτός. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα. Ίντερ Γιουβέντους, Κυριακή, πώς το βλέπετε? Ίντερ Γιουβέντους, 0-1 γκολ. Ίντερ Γιουβέντους, εγώ το βλέπω όπως το βλέπει η Γκατζέτα, η οποία έβγαλε χθες ένα πρωτοσέλιδο και λέει νομοτελειακά. Χ. Θα φύγει Χ και 2-2. Έχουν λείψει τα 2-2 από τα ντέρμπι της Ιταλίας εδώ και χρόνια. Πού να μπει 2-2, ρε. Εκεί είδες, που το φέρναν συνέχεια. Είδες τι μπετόν πήγε και έφτιαξε. Είδα, αλλά πάλι είδες. Έχασε. Έχασε τι για γνώμη έχετε για τον Έμερι? Ποιος είναι ο Έμερι? Ο προπονητής της Arsenal. Ο προπονητής? Ναι. Τρελοκομείο. Ενώ πάει να μου βγάλει κάτι ωραίο, ρε παιδί μου, κάπου μου με χαλάει ο Έμερι. Ναι. Ποιον έχει στόπερ? Έχει το Παπασταθίδα. Με ποιον άλλον? Αυτοί οι δυο στην Αγγλία. Ναι, δεν έχει μόνο αυτούς. Άκου εδώ. Ο Παπασταθόπουλος με τον Κωνσελή στην Ελλάδα 20 γκολ τα τρώγανε στο πρωτάθλημα. Ναι. Άκου εδώ τώρα. Άκου τι θα σου πω εγώ. Σε ευθεία. Ναι. 18 γκολ θα τα τρώγανε. Αν όχι 20, 17, 18 γκολ στο ελληνικό πρωτάθλημα τα τρώγανε. Στην Αγγλία πώς θα φάνε στην ευθεία αυτοί οι δύο? 36. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Το μεγάλο πρόβλημα της Arsenal είναι τα δύο center back. Ναι. Εκεί ξεκινάει το κακό.
Να στείλουμε χαιρετίνο στο Γιώργο εκεί, στο σύντομο φίλο Arsenal. Μας ακούνε, λέει, παιδιά. Αν έχετε... έχει άλλη άποψη ο φίλος. Έχουμε ανοιχτή πρόσκληση να πάμε, λέει. Όποτε θέλετε, έρχεσαι να πιούμε μπυρίζες, να δούμε μπαλίτσα. Και είναι πολύ ωραίος ο σύνδεσμος. Πού είναι αυτό? Και δίπλα από το σύνδεσμο έχει ένα μαγαζί που κάνει κάτι βραστά. Πού είναι ο σύνδεσμος? Κάτω στο κέντρο. Δεν πάω σε σύνδεσμο. Γιατί? Δεν κουστάω. Ευρωπαϊκό κλαπ είναι, δεν είναι πάω κάρι ρακλή. Ό,τι οργανωμένο είναι, λέει. Είστε φύρα, λέει ο Κωνσταντίνος, παιδιά. Όλοι όσοι είστε. Ναι. Μπορεί να καθόμαστε εκεί και να έρθουν έξω με τα μηχανάκια οι οπαδοί της Λίβερπουλ να μας πετάξουν καμιά βόμβα μολότα. Ρεσίραπτοπουλε. Παρκάρι αμάξι έξω από σύνδεσμο. Ρεσίραπτοπουλε. Παρκάρι αμάξι έξω από σύνδεσμο. Σύνδεσμο, τσάσε να το παρκάρι, ναι. Ναι. Είναι στη Θεσσαλονίκη ζούμε τώρα. Να έρθει δηλαδή... ο Ασλαμάς με το μηχανάκι με τη μάντσα. Άμα το δω και να πετάξει καμιά βολίδα να πει. Αν δω τον Ασλαμά χουλιγκάνο, θα τα σταματήσω όλα. Θα σηκώσω τα χέρια και θα πάω πάνω εκεί στον Όλμπο μαζί με το 16 και θα το γυρίσω σε άλλα θέματα. Αν δω τον Ασλαμά χουλιγκάνο, θα σε ψυχούλα ρε, εσύ. Ναι, ψυχούλα είναι, αλλά είναι. Το πάω και τη Λίβερπουλ ξέρω. Τη Λίβερπουλ είναι, δεν κουστάει. Άσο. Άλλο. Ναι. Τι άλλο, να μου τη λένε γιατί δεν σχολιάζαμε καθόλου. Προφανώς τώρα άνοιξε ο φίλος. Λέει για τη μεγάλη διπλούρα λέει, του Ηρακλή. Δεν ασχολούμαι. Στο παλέ λέει γιατί δεν λέτε τίποτα. Όσο ασχολήθηκα στο Άρης Πάοκ στο μπάσκετ, θα ασχοληθώ και με το Άρης Ηρακλή. Ναι, αλλά ήθελες να με κολαντρήσει λίγο στο Άρης Πάοκ, να μου την πεις. Ούτε ναι. Ασχολήθηκα. Μεγάλο διπλό του Ηρακλή. Με Χάλαν, είπαμε, έβαλε 18-19 πόντους. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο κρίθηκαν όλα. Θα μιλήσουν εδώ οι μπασκετικοί στις επόμενες εκπομπές. Αλλά το διπλό μεγάλο τον απέκλεισα τον κύπελο. Θα πάνε τώρα οι μπασκετικοί. Ναι. Θα το πάνε το ραδιόφωνο στον πυθμένα του Ατλαντικού. Ναι. Να μιλήσουν για μπάσκετ. Ναι. Επιστρέφει ο Σάσα με τον Ολυμπιακό. Καλή μεταστροφή. Καλή επιστροφή, συγγνώμη. Και αποδεικνύεται ότι είναι ο πλέον απαραίτητος παίχτης γιατί ο οργανισμός Άρης το καλοκαίρι και αυτός πετούσε χαρταετό. Ναι, στο κομμάτι σχεδιασμό. Το καλοκαίρι, το Γενάρη πρέπει να πάρουν ένα εξάρι αυτοί. Αλλά έχουν αυτό τον Μπαμπαμπούμπα. Τι είναι αυτό ο Μπαμπούμπα? Αυτό δεν έπαιζε καθόλου, τώρα τον έβαλα εδώ. Μπάσκετ τον φέρανε εκεί. Μπάσκετ βγει είναι. Άμα τον πάω στον Παονέ, ο προπονητή του Παονέ ξέρει τι θα πει. Ναι. Αργό είναι, αυτό είναι. Ναι. Μπάλα δεν ξέρει, δεν μου κάνει μια πάσα κάθετη. Δεν μαρκάρει καλά. Δεν λες το φαινόμενο... θα βρει μπελά να πούμε. Το ναι. Φαινόμενο Σούντγκρεν, εσύ πώ το εξηγεί? Ήταν από τα λάθη μου. Ναι. Τον είδα εγώ. Εγώ παιδαρά. Ήταν από τα θετικά μου γιατί τον τζάκωσα με τη μία. Εγώ... Εσένα άλλο γιατί εξαθώ με μουσι. Μήπως όμως, λέω εγώ τώρα, μήπως επειδή έρχεται από σειρά παιχνιδιών δεν σταμάτησε καθόλου. Άσε. Βιολογικά δεν είναι καλά πλέον. Άσε μωρέ τώρα. Όχι. Να σου πω κάτι. Τακτικά βλέπεις. Όταν ο αντίπαλος προπονητής πάει και χτυπάει. Πάει και χτυπάει σε αυτόν. Ναι, όντως. Και δει τα φάουλ, τα μπέναντι αυτά και τα λοιπά. Τι σέντρε από εκεί. Θέμα έχει. Έχει θέμα, ναι, ναι. Είναι ένα παίκτη ο οποίο προβληματίζαμε. Τι άλλο, και ο άλλο τον περίμενε πώ και πώ. Τον περίμενε πώ και πώ, αλλά βλέπω. Έκανε βαλούτα να πούμε εκεί. Σήμερα δεν θα δούμε Europa League δηλαδή. Τι να, γιατί. Δεν θα δει Europa League, έχει ματσάρε. Θα πάω δε. Στο. Δεν θα δει Arsenal, να πάω. Θα πάω καφετέρια εδώ, Arsenal, θα κάνουμε και λίγο χουλιαμά εκεί στο ίντερνετ. Ναι, ναι. Με Ασλαμά θα είμαι. Α, θα δει Arsenal. Θα κάτσω εκεί πέρα λίγο να χουλιαμάσω να πούμε κτλ. Ναι, κάνα κουμαράκι, κάνα έτσι. Θα παίξω κάνα ευρώ κανένα στίχημα. Arsenal Σαντάρ Λέγκη παίζει. Ναι. Σήμερα καλό παιχνίδι. 4-6 γκολ. 4-6, ναι, η Σταντάρ είναι επικίνδυνη μπροστά, έχει καλούς παίχτες. Γκολ, γκολ, 1-50 πόσο. Γκολ και over. Ο Παπασταθόπουλος έχει γίνει σαν τον κόκκινο να πούμε. Ναι. Για και ο κόκκινο μια χαρά τον είδα. Για άμα σκύψει η μέση τρεις μήνες ο πέμπτος πόνδυλος θα είναι πιασμένος. Άσε, έλα ρε Κωνσταντίνε. Βάρινε, δύο χρόνια τα τελευταία ο Παπασταθόπουλος βάρινε. Θα έχουμε κανένα πολιτικό μετά το διαφημιστικό. Κανένα κουσκούς από τα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Να περιμένουμε. Ερωτικό, κουτσομπολίστικο. Κάτι θα έχουμε. Λοιπόν, πάντως θες έβλεπα έναν εφιάλτη. Μου ήρθε και καλά λογαριασμό του ρέματος, Κωνσταντίνε. Έτσι μου ήρθε. Αλλά πετάχτηκα πριν κάτω ανήσου, αλλά σκέφτηκα. Αφού έχω βόλτον ο άλλο, τι τρελαίνουμε τώρα. Δεν υπάρχει λόγος. Έχω χαμηλότερη χρέωση και από αυτή του νυχτερινού ρέματος όλη μέρα και κλιμακούμενο πάγιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μου έρθει φουσκωμένος λογαριασμός του ρέματος ποτέ. Αφήστε λοιπόν τους εφιάλτες και μπείτε στο volton.gr ή καλέστε στο 1130 και απολαμβάνεις όσα data θέλετε κυρίες και κύριοι. Μπείτε στο win.gr / win1 και ενημερωθείτε για περισσότερα. Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο ημιωράκι της εκπομπής. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ μπασκετικός δικαιώνεται διότι η μπασκετική ΚΕΔ τιμωρεί την τριπλέτα των διαιτητών που σφύριξαν στο παλέ. Έτσι, γιατί η διαιτησία είπαμε δεν ήταν καλή και δεν θα σφυρίξουν αυτή την αγωνιστική. Και επίσης να πούμε. Λεφτά ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έχει. Να. Πα, ψίχουλα, όχι. Τότε πώς θες να σε παίξουν καλά οι διαιτητές. Δεν έχει λεφτά ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Ό,τι δώσει ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης, ό,τι δώσει, δεν ξέρουμε πού πάνε τα λεφτά. Πλέον άλλαξαν εκεί τα κόζια, έφυγαν αρκετοί. Είναι έφυγαν άλλοι, αρκετοί ναι, γιατί ναι. Ο Σαββίδης δεν πληρώνει. Γι' αυτό ναι. Φύγανε. Και... Γιατί ο Σαββίδης, ναι. Ο άνθρωπος, έπρεπε να δώσει τα λεφτά στην Κοντζάρεβα. Σωστά. Στην Κοντζάρεβα. Εσένα εμπιστεύομαι μόνο. Και μια που είμαστε μόλις στα του μπάσκετ. 100.000 θα τα δώσει στο Μαρκόπουλο. Ναι. Μπαμ, η Γκονζάρεβα. Ο Μαρκόπουλος είναι στον Άρη τώρα, να ξέρεις. Ναι. Το χρωστάγανε. Ναι, 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 ναι. Το ξέρω, τον είδα. Ναι. Λοιπόν, το αυτά... βιβλίο, την παρουσίαση σωστά, του. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τιμωρήθηκαν οι διαιτητές του ΠΑΟΚ Άρης, του Άρης ΠΑΟΚ.
Και είχαμε, γι' αυτό το συνδυάζω κιόλας, ήρθε μια είδηση που είναι πολύ φρέσκια με τον Αβγενάκη να κάνει αναφορά, να μιλάει, αλλά μην μιλάει καθόλου για την Ταμπακέρα. Και το μόνο που είπε, είπε ότι το μπάσκετ έχει φτάσει στον πάτο. Λες και το ποδόσφαιρο είναι στον αφρό της θάλασσας, έτσι. Τι τον νοιάζει τώρα τον Αβγενάκη τον μπάσκετ? Επειδή βλέπει τον Ολυμπιακό να μην είναι Α2, να γίνεται χαμός με διαιτησία. Το μπάσκετ. Μασονία τον μπάσκετ. Το μπάσκετ, εντάξει, χαίρομαι. Ναι, τι χαίρεσαι τον μπάσκετ. Χαίρομαι που είναι σε αυτή την κατάδια να μας αφήσει ήσυχο. Σε άφλια κατάσταση. Να μας αφήσει ήσυχο. Ναι, αλλά ο κύριος Αβγενάκης θα μας πει τίποτα για την μπούκα που έκανε ο Μελισανίδης. Θα βγει να πει, μιλήσει, να πει κάτι. Παιδιά Αβγενάκης. Δεν ξέρω, παιδιά. Σχολείο πάνε. Όταν είχαμε την μπούκα του Ιβάν Σαββίδη, την επόμενη μέρα το πρωί ξεσηκώθηκε όλος ο οργανισμός κράτος και είχαμε Βασιλιάδη, πώς θα πάει το παιδί μου σχολείο και τα γνωστά. Ωραία. Τι έγινε τώρα για αυτές τις μπούκες? Γαργάρα δεν είδα να σχολιάσει κανένα τίποτα. Τα μέσα, πόσα μέσα έχετε εσείς, πόσα αυτοί. Α, έτσι το παίζουμε τώρα. Εσείς οι μεγαλοδημοσιογράφοι που κάνετε απεργίες. Εντάξει, εντάξει, οκ. Εσείς οι δημοσιογραφάρες που κάνετε απεργίες, πόσα μέσα έχετε εσείς, πόσα οι άλλοι. Άρα όποιος τα έχει περισσότερα. Αυτό όσα με λες. Payroll. Τα payroll, ποια είναι πιο πολλά, τα δικά σας ή τον άλλον? Τον άλλον. Τελειώσατε. Και είναι κάτω στην Αθήνα. Τελειώσατε. Μην κλαίτε. Δεν έχουμε ίσα μέτρα σας, αμάδε. Επομένως, μην κλαίτε. Κύριος Αβγενάκης βγήκε δηλαδή σήμερα να μας πει ότι το μπάσκετ έφτασε στον πάτο και το ποδόσφαιρο είναι όλα. Είναι τέλεια στο ποδόσφαιρο. Payroll, ποια είναι πιο πολύ, εσείς ή άλλοι? Μάλιστα, μάλιστα. Φοβερό. Καταπληκτικό, κύριε Αβγενάκη, μπράβο σας. Τρομερή τοποθέτηση για τον μπάσκετ. Λες, ένα open έχετε. Την Αμερική. Ανακαλύψαμε Αμερική τώρα τον μπάσκετ στον πάτο. Τώρα ένα έφτασε. Open έχετε. 20 χρόνια που το κάνουν ότι θέλουν τον μπάσκετ, τώρα ένα έφτασε. Ένα open έχετε. Ένα open έχουμε. Οι άλλοι έχουν και ένα έθνος. Το έθνος το έδωσε. Βγαίνει 2-3 φορές την εβδομάδα, δεν το έδωσε. Τι είναι, τι είναι. Και τώρα που το θυμήθηκε, ο Κοσενή έχει φύγει. Πρεσάρης είναι. Παπασταθόπουλος με Νταβίτ Λουίζ είναι πίσω στο όπερ, έτσι. Τώρα που το θυμήθηκε. Ο Λουίζ. Ναι, ο Κοσενή αφού έφυγε. Είναι κάπου ο Λουίζ είναι για τα Coffee Island. Coffee Island και αυτό. Κάνει διαφήμιση. 40 κιλά. Coffee brand, πώς θα λένε, δεν τα ξέρω. Εντάξει, 40 κιλά, 40 κιλά, στόπερ. Εγώ στο ξαναλέω, κύριε Αβγενάκη, μόνο για τον μπάσκετ, ναι, φυσικά. Δεν σε ακούει, ρε κουλιά. Δεν πειράζει, εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Με το λιτόχωρο ακούγεσαι. Ξέρω, στροφή εκεί παίρνοντας πλαταμόνα, μπαίνουμε σ' άλλα. Χάθηκε, στη Λάρισα δεν ακούγεσαι. Άστο να βγει. Το ποδόσφαιρο όλα καλά, κύριε Αβγενάκη. Όλα είναι αθυρά. Έχουμε πάει στην παιδιάδα και πετάμε από τη χαρά μας που τσουλάνε όλα όμορφα. Άστα, θα τα πει ο Θωμαίδης, ρε. Τι σε αυτό. Εκεί θα τον ακούσουν. Ναι, θα τον ακούσουν κάτω. Πά δεν βλέπω και που τα είπε ο Θωμαίδης, δεν είδα καμιά. Η τσάμπα γαλασάλιο. Πάμε παρακάτω. Πάμε γραμμές. Νέα Δημοκρατία δεν θέλατε εδώ. Όχι, εγώ δεν ήθελα τίποτα. Αερόστατα δεν πετάγατε. Μακεδονία δεν μου λέγατε. Μακεδονία μου. Μανούλα μου, Θεσσαλονίκη μου, Νέα Δημοκρατία μου. Καραφάλ έφευγα. Με τον Καλαφάτη δεν πίνετε καφέδες. Ποιοι? Με τον Ζέρβα δεν πίνετε καφέδες. Ο Ζέρβα είναι ο δήμαρχος Καρδιά. Με τον Ορφανό. Εδώ δεν ήσουν εσύ, διάβαζες. Διάβαζες για τον Ζέρβα. Εσύ εδώ. Ήτανε χορηγία, τι να κάνουμε τώρα. Έλα, πάμε. Σιγά. Πάμε γραμμές, έχουμε κόσμο να μιλήσει. Εντάξει, να πει. Πάμε. 90 δώρα έχουν ακούσει καιρό και ανησυχεί. Την άκουσα στην προηγούμενη εκπομπή, βγήκε και σε μένα το απόγευμα. Εντάξει, μάμε. 90-90-90 ετοιμαζόμαστε και για τα μα του Σαββατοκύριακου σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά, ναι. Βέβαια. Τα δύο διπλά, ναι. Τα δύο διπλά φαγώθηκε, ε. Μάλιστα. Δύο εύκολα διπλά λες ή με suspense μέσα. Θα κάνει τζόκινγκ ο Ολυμπιακός και θα πάρει 1-0. Τζόκινγκ. Με τζόκινγκ, στο ρελαντί δηλαδή, ναι. Ο Πάοκ. Ο Πάοκ θα πετάξει 3 γκολ, θα φάει 2. Α, 2-3, έτσι. Θα το κάνει 2-4. Ναι. Θα γίνει η Λίβερπουλ της Ελλάδας, να πούμε. Έλα. Αφού γουστάρεις όμως. Τι να κάνω, εγώ ουδέτερος. Πέρσι με ούρλεζες με τον Λουτσέσκο, ο οποίος πάει τελικό Champions League Ασίας. Έτσι, 1-4 κέρδισε τον πρώτο μητελικό. Ήδη προβάρει τα καλά του να σηκώσει κούπα. Στην Ασία και η θιά μου ισοτηρία. Καλά, εγώ δεν είδα άλλους που πήγαν να σηκώνουν ισοτηρούλες. Φέρ τον πίσω τότε. Λουτσέσκο, είπαμε, είμαι φαν, τελείωσε. Φέρ τον πίσω. Πάμε, καλημέρα. Το Γιωργάκι μόνο μη μαλώνει, πες το Γιωργάκι. Ναι, email, βλέπει τα μέσα. Δεν βλέπει. Καλημέρα, έλα φίλε. Ζαρτ, Πουρτ, Μουρτ, από όλα. Ζαρτ, ο Γιωργάκης. Έλα φίλε. Καλοπάτι, Βιτόλο. Έλα ρε, Καλοπάτι, έλα να κάνουμε ωραίο σε αυτή σήμερα. Η μία τοποθέτηση έχει να κάνει όσον αφορά το Μανούλα μου, Μακεδονία μου. Ναι. Ξεσηκώθηκαν όλοι οι παίκτες της Μακεδονίας για να φέρουν τη Νέα Δημοκρατία και να σώσουν το όνομα της Μακεδονίας. Ποιο όνομα, ρε, η Νέα Δημοκρατία, την ίδια φιλοσοφία έχει. Μα άσε να το πω, ρε, περίμενε. Και με το που βγήκε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο πράγμα που είπαν ότι το μακεδονικό ζήτημα δεν υπάρχει. Τέλος. Με αποκορύφωμα τις 35 συλλήψεις όταν βγήκαν να κάνουν διαδήλωση στην έκθεση Θεσσαλονίκης, που τους μπουζούριασαν μέσα για τη διαδήλωση. Μανούλα μου. Δεύτερο. Αεροστατό μου. Σοφάς για αυτά. Να χαρώ, μανούλα μου, εγώ. Λοιπόν, και όσον αφορά για τις δηλώσεις του κυρίου Αβγενάκη, Νίκο, για το ότι το μπάσκετ έχει πιάσει πάτο. Όντως έχει πιάσει πάτο. Εδώ και χρόνια. Όταν φεύγουν οικειοθελώς για την Α2 και κάνουν αναπτυξιακές ομάδες, όταν τοποθετείς τη διεύθυνση κλειστών γηπέδων
Προέδρου Ερασιτέχνη. Και η πρώτη κίνηση που κάνουν είναι κάποια λέει αστοχία, λέει στα ταμεία χάθηκαν, λέει 500.000 ευρώ. Χάθηκαν, ναι, χάθηκαν. Η αστυνομία λέει καράφλιασε, ούτε ρυφηφή βρήκαν, ούτε γκρεμισμένη πόρτα, ούτε γκρεμισμένο τοίχο. Κύριοι μπήκαν, κύριοι έφυγαν. Αυτό με τις ληστείες τώρα, μπορεί... τι πράγμα ρε φίλε, πολύ εύκολα γίνονται ληστείες τελευταία. Ναι, ναι, μπορεί βέβαια να ολοκληρώσει την ανακοίνωσή του, ότι είναι υπερήφανος που ο γιος, που ο μαθητής μάλλον ξεπέρασε το δάσκαλο σε αυτές τις πρακτικές. Μάλιστα, το σκαλοπάτι. Να, καλημέρα μου, να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, όμορφα κουμπαράκια, χαιρετίσματα στην Κατερίνη. Πάμε γραμμές. Εγώ είμαι χαρούμενος που γίνονται ληστείες. Γιατί ρε Κωνσταντίνε, είσαι χαρούμενος? Να χάνει ο κόσμος τα λεφτά που παίρνει και βγάζει και να τα παίρνει ο άλλος. Δεν νομίζω να τα χάνει. Χωρίς κόπο και υδρότα. Δεν νομίζω να τα χάνει. Α, γι' αυτό. Άρα δεν γίνονται μπισμπιζέ ληστείες, μου λες. Μ' αρέσουν οι μπισμπιζέ. Εικονικές ληστείες. Ναι. Σαν να παίζουμε video game. Μπισκοτολούκουμα. Αλλά. 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 Για αλλά. Πάμε, καλημέρα. Ναι. Έλα, ράπετ γκουλ. Κάλτεν κουλ. Κάλτεν κουλ. Κάλτεν κουλ. Λοιπόν, όσο για το φιλικό του Άρη. Σου βάζω ραπτόπουλο στοίχημα, το άσο χ παίρνω. Βάζεις? Α, να τόσο. Το 50 δόλαρο το έχουμε. 50 δολάρια. 50 ευρώ φίλε. Δεν έχουμε, το δώσαμε. Να, επειδή θα βγάλω εκκλησία 20 ευρώ. 20 ευρώ. Φοβάσαι. Παίρνει το άσο χ του Άρη. Παίρνει το άσο χ του Άρη. Αύριο από εκεί να το δώσω στον Κουλιανό το πρωί. Έτσι, εδώ η τράπεζα. Εγγύηση. Η τράπεζα θα είναι ο Κουλιανός. Έτσι. Πήγε στο Κουλιανό. Βάζει στοίχημα ραπτόπουλο. Βάζω. Το βάζει στο κοσάρι. Το βάζει ο μπαγάσας. Θέλει να ξυρίσει. Και δεύτερον, ναι. Διπλό και over είναι ο ΠΑΟΚ. Παίξτε να οικονομήσετε όσο μπορείτε πιο γρήγορα, γιατί κατεβαίνουν οι αποδόσεις. Ωραία, μα αυτό μ' αρέσει. Αυτό μ' αρέσει. Δεν μου λες, Άλεξ, πήγε σχολιβητήριο, γιατί εμείς βρεθήκαμε χθες με τον Άλεξ. Τώρα πάω για γιατρούς να πάρω χαρτιά. Θέλει για καρδιογιολόγο και δερματολόγο. Θέλει παθολόγο και καρδιολόγο. Τι σχολιβητήριο θα πάει. Και σε μένα. Και... πώς το λένε, δερματολόγο, καρδιολόγο, παθολόγο, δερματολόγο θες. Πάτε και εκεί πέρα. Ναι, ρε. Εσύ γάμι τον εξετάζουν. Του δίνουν ένα χαρτί εκεί, ούτε τον εξετάζουν, τίποτα. Θα ανοίξει και το ματάκι σου εκεί. Κατάλαβα. Να ξέρεις, Άλεξ. Έχει ωραίος γκέι, με είπε ο Κουλιανός. Τι πράγμα. Τι πράγμα. Ευχαριστώ πολύ, Ραπτόπουλε. Δεν είμαι ανώμαλος. Πάμε γυναίκες, εγώ γυναίκες, γυναίκες, έχει χαμός, μια χαρά. Εκεί φοιτήτριες έρχονται εκεί όταν έχει καλό καιρό και έχει ντάλα ήλιο. Τι ήλιο τώρα πάει, χειμώνα. Τώρα χειμώνιασαι, ναι. Να πω, θυμάσαι που η τρελή τελευταία μέρα διοικητής μας με έβαλε σκουπίδια. Έχω ένα ερώτημα από το μεγαλύτερο σου φαν. Το γραφείο τύπου μου είναι ο μεγαλύτερο σου φαν, ο Πάρης, και λέει: ο καλύτερος καφές της πόλης, ο καλύτερος γύρος της πόλης, τι κάνεις, λέει, προμόσιον όλα τα μαγαζιά, γιατί σε παρακολουθεί. Ναι, ρε φίλε, γιατί μου κερνάνε. Τι σε κάνε, σε κερνάνε. Αλλά. Το δρόμο που χάραξε ο κόκκινος. Κλείσε. Παπά 15. Φύγε. Σ' αγαπάμε. Το δρόμο που χάραξε ο μεγάλος Γρηγόρης Κόκκινος. Έλα, πάμε επόμενη γραμμή. Πες το ραπ να το πάρει το κοσάρικο του Άλεξ και να το βάλει 20 ευρώ ασοχή για να είναι καλυμμένος. Εύκολο ψήρισμα. Ναι. Το βάζει στο ασοχή και τελείωσες. Έτσι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα σας, αγόρια τρελά. Πες μας, δηλαδή, χθες δεν ακούσαμε τι έγινε στην Αμπόλα. Αποθεώνει τον ΠΑΟΚ και είστε μούκα. Ωραιότερη ντομάτα δεν έχω φάει τα τελευταία 10 χρόνια. Φίλε, ναι, τι ντομάτα είναι αυτή η ρεμπαγάσα που μας έφερε? Δεν είναι εμβολιασμένη και τοπαρισμένη, να πούμε. Δεν είναι ευρύτερη. Σαν τους αρσιβαρίστες του Ιαχώβ. Ρε, εσύ τι ντομάτα είναι αυτή? Δηλαδή, τρως ντομάτα και νομίζεις τρως ροδάκινο, τρως φρούτο, ρε. Φοβερό, ε. Ναι. Θα μας ξαναφέρεις και θα σε πληρώσουμε. Χωρίς φαρμακάκι. Χωρίς φαρμακάκι. Δεν θέλω, άσε τα λεφτά, έχεις τα λεφτά. Λοιπόν, για πες μας τώρα. Ναι, για πες λίγο. Γιατί να σου πω, χθες ευχαριστήθηκα λίγο παλίτσα και η Ίντερ Μπαρτσελόνα. Αγούσαρες, ε. Και ο Μέση, όσο και παππούς να είναι, πάει το πρώτο γκολ. Ποιος παππούς δεν τον έφαγε εδώ, βιολογικά, τον έφαγε ο άλλος. Τι παππούς έχει ακόμα να παίξει μπαλάρο μέσα στα 31 παππούς. Εντάξει, διαλέγει μας τώρα, τι είναι παππούς. Βάρε 4 αμυντική, έδωσε την ασίστ στο... Εντάξει, το δεύτερο γκολ ο Μέση κάνει επική προσπάθεια, έτσι. Τους κάνει και ο γιο τους, δεν υπάρχει. Εκεί είναι το μειονέκτημα του 3-5-2 που δεν έχει την πάντα παίκτη και φεύγει με ταχύτητα από εκεί. 3-5-2, 5 αμυντική του σχεδόν. 5 αμυντική στην ευθεία ο Κόντε. Θα περάσει από ιερά εξέταση ο Αλέφαντος, ο Κοντικός. Ο Κόντε, ναι, ναι, ναι. Ο Κόντε. Εντάξει, και εκείνος πολύ μελάκι εκείνος, έγινε. Σε όλο το μάτς μελούσε πολύ. Βρε, αυτά, οκ, okay, για την Αμπόλα που είχε αποθέωση στον ΠΑΟΚ για το τίκι τάκα, λέει, της Μπαρτσελώνας, της, ναι, των Βαλκανίων. Ναι, ναι, ναι. Τι, ναι, δεν μας τα πες. Κοίταξε, ναι. Νίκο, αυτά, ναι, μπορεί να είναι και απαλλονού χέρι αυτό τα δημοσιεύματα. Ναι, ναι, ναι. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Ναι. Λέω. Είμαι πονηρός λίγο. Ναι. Άντε να δούμε. Να σε καλά, να σε καλά. Έγινε, έγινε, μια χαρά. Για πάμε επόμενος, για πάμε, για πάμε. Έλα, καλημέρα.
καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Είπαμε καλημέρα, ναι. Ναι, ναι. Είμαι αυτός που ήμουν προχθές εκεί πέρα. Είμαι αυτός που ήμουν προχθές εκεί πέρα. Ποιος? Εσάς, ρε Κώστα. Δεν μου λες, Χουλκ. Έλα, γόρι μου. Είσαι λίγο ένοχος. Γιατί είπες στον τον Αλέξανδρο, ναι, ναι. Άμα θα πας εκεί έχει οφθαλμοθεραπεία. Εσύ κατά τα όμως. Εντάξει. Έχω το στεφάνι μου. Πουτζού, πουτζού, κοίταξε. Το μάτι δεν το απογορεύει κανένας, έτσι δεν είναι. Ναι, το μάτι, άμα το φυλακίσουμε το μάτι, φίλε. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέει τις εντολές και τέτοια Βασκανία, κάπως έτσι λέγεται. Που και το μάτι, να πούμε, δίνει δύο μέρες χόρτα και, και μαρούλια χωρίς κρέας. Έτσι λέει. Α, να το είδες. Ναι. Έχει ένα βιβλίο κόκκινος της Παλαιάς Διαθήκης. Βασκανία λέγεται. Ναι, ναι. Δηλαδή, άμα εφαρμόσει τη Βασκανία, πρέπει να φας κρέας μετά από 20 χρόνια. Μιλάμε για μεγάλες τιμωρίες. Μιλάμε για οπισθοδρόμηση του πολιτισμού αιώνες. Ναι. Κώστα, εχθές τον αλλάξατε ώρα και έχασε και τα θρησκευτικά του, έχασε και τις εικόνες και τα πάντα. Να ρωτήσω λίγο. Για τα ρωτά, τους κλέψανε. Ναι, ναι. Τα 500 ή τα 246. Και τα 500 και τα 240. Ναι. Ήτανε και ασφαλισμένα, πήρανε και την ασφάλεια. Δηλαδή. Εδώ σε θέλω, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω. Εδώ σε θέλω, κορμί μου, έλα. Ρίχνω. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Το σκέφτηκε πολύ ώρα τώρα. Δηλαδή... Ληστεία, χωρίς σφαίρα, ναι. Χωρίς αστράγαλο με αίματα, χωρίς μπούκα, δεν υπάρχει ληστεία. Ναι, αλλά κάνει θόρυβο. Φοβάσαι. Ληστεία χωρίς μπούκα, χωρίς ξύλο, δεν υπάρχει. Ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Δεν θα βρουν οι αστυνομικοί ποτέ τους κλέφτες σε αυτές τις δύο ληστείες. όσο βρήκανε του Λευκού το πόλο τα σούτια. Ναι. Έτσι θα βρουν και τις ληστείες, λες. Έτσι, ναι. Μάλιστα. Να σε καλά, αδερφούλη. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε επόμενος, καλημέρα. Η αστυνομία, η αστυνομία είναι φίλη των πολιτικών και των επιχειρηματιών. Ναι. Όλους τους άλλους μπορεί να μας πιάσει. Και να μας κάνει ό,τι γουστάρει, Αν δεν έχουμε λεφτά, μπορεί να μας κάνουν. Άμα έχουμε όμως. Τίποτα δεν μπορεί να μας κάνουν. Με λεφτά, αν έχουμε λεφτά. Ούτε οι δικαστές ούτε οι αστυνομικοί μπορούν να μας κάνουν κάτι. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Έτσι λέω εγώ. Θα είμαστε δυνατοί. Γιατί θα έχουμε δυνατούς δικηγόρους, αυτό λέω. Αυτή είναι δηλαδή η ερμηνεία μου. Ο καλός δικηγόρος πάντα έχει να σώσει. Για πάμε στον επόμενο. Τώρα αυτός εδώ που έσπρωξε τον Τριγλιανό. Αυτός άμα πάρει τον Κούγια δικηγόρο, ούτε μισή μέρα με δόλο θα κατηγορηθεί, έτσι. Να ξέρεις, τα λέγαμε έξω. Βρε, καταλαβαίνεις ελληνικά. Ναι. Άμα έχει λεφτά, τη γλιτώσει. Πού, 70 χρονών τώρα, άμα έχει κάνει την καβάτσα. Η δίκη θα γίνει στα 76, μέχρι τότε μπορεί να έχει πεθάνει αυτό. Ναι, ναι. Πάμε, ρε κοκκίνα. Πάμε, καλημέρα, ναι. Έλα, φιλέ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς τον. Έλα, έπεσαν και κανένα δύο γραμμές πριν με τα ου. Έλα, φιλέ, ναι, σ' ακούμε. Ακούγομαι. Λίγο χαλαρά ακούγεσαι. Πιο κοντά. Έλα. Ακούγομαι καλύτερα. Άντε ρε φίλε, μας βγάζει τον καρκίνο, τελείω. Βγάλ τα hands free τα αυτά, τελείω. Έλα, πάμε, βάζουμε πέμπτη. Αντάξει, δεν ακούγες. Για πάμε, έλα, γιατί θα σε ξεβωνείς κι άλλο, πάμε αγόρι μου. Ήμουνα στον δρόμο και σας έχασε. Καταρχάς, πρώτα για το τένις και το ξύλο, να ξέρεις ότι το τένις είναι το μοναδικό άθλημα που δεν έχει κατηγορία. Απλά δεν το γνωρίζεις. Ναι, δεν έχει ένα επίπεδο άλλο. Δεν έχει κατηγορία φτερού, πούπουλου. Είναι το μοναδικό ατομικό. Μπες μέσα, παίξε γερά. Έτσι. Σιγά το άθλημα, ρε. Γιατί είναι σιγά το άθλημα το τένις. Αφία παιδό, ρε. Δυο φελί χτυπιούνται ένα μπαλάκι από εκεί πέρα. Ενώ στο μπόξι δυο φελί χτυπιούνται μεταξύ τους. Άντε, βέβαια. Βρε, πάρε στο πανόραμα εκεί και στην Κηφισιά. Και στην Καλαμαριά στα τένις κλαπ τώρα οι φλόροι όλοι. Περίμενε. Κάτσε, δεν θα μας πει ο άνθρωπος. Κάτσε, ναι. Έλα, φίλε. Σας ακούω καιρό, δεν έτυχε ποτέ να σας πάρω. Σαν τον μπανάκα εκεί. Επιτρέπεται ολόκληρος γορίλα. Α, τον άνθρωπο να μιλήσει, ρε παγάσα. Άσο να δούμε τι μας ακούει καιρό, λέει. Κάνε να δούμε τι θα πούμε. Δεν μπαίνει ανάσα, ρε. Δεν μπαίνει, δεν είναι σταμάτος. Με κόκκινα συνέχεια δουλεύει. Το παίρνει και μπαίνει, είναι σαν το. Φτάνεις κορυφή, για να τη φτάσεις ακόμα καλύτερα πρέπει να γίνεις σε κάποιες φάσεις λίγο γκρι, μην είσαι τόσο απόλυτος, γενικότερα αυτό. Ναι. Σαν, εντάξει, σαν φιλικά αυτό ισχύει για όλους μας. Έτσι. Γενικότερα. Και ο Νίκος, επίσης το έχω πει παλιά, όταν είχα μιλήσει μια φορά. Και είστε σε πάσε κάτι φορά με Δευτέρα, φίλε. Αυτό. Εντάξει. Φαγώθηκες. Σαν τον άνθρωπο να μιλήσει. Το δημιουργείς. Τι δεν σε αφήνει. Καλημέρα, φίλε. Καλό πρωινό να έχεις. Καλημέρα με Δευτέρα.
Αστερά παπούτσια και κατήφορος, φύγε. Γιατί τον άνθρωπο τον αποπείρες. Με πάει σαν τον κόρταμα με τρία καρδιά. Αφού τον αγχώνεις, έλεγα να μιλήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγχώνονται όταν επεμβαίνουν οι άλλοι. Θέλει τον χρόνο, θέλει την ηρεμία του. Εσύ όταν θα πας τουαλέτα δεν μου λες. Όταν πας τουαλέτα θα κάνεις ίσα. Θες ησυχία, ηρεμία ή κατουράς όπως να είναι. Τουαλέτα να βρω και μια χαρά. Όπως να είναι, γιατί γατοκυλώνε. Το ξέρω, τ' άκουγα. Γι' αυτό λέω, ο καθένας λειτουργεί διαφορετικά. Ψυχίατρο θέλει κι αυτό. Πρέπει να πάει 3 χιλιόμετρα μόνο σε ερημιά, πάνω στο σεξου να κατουρίσει. Θέλει ησυχία. Δηλαδή αυτό η τζιμισκή, άμα έμενε, θα είσαι και φούσκα. Κανονικά. Του. Ενώ εμείς θα βρίσκαμε μια γωνία και τελείω ιστορία. Εγώ και στο δέντρο πάω. Φρέω που θες πάμε, σαν τον στάτσε σκυλιά. Εκεί την ελιά, εγώ την έχω ρημάξει. Το κατάλαβα εγώ, γιατί βλέπω έχει γέρνει προ μια πλευρά. Δεν βγάζει μια πλευρά τίποτα, οι άλλοι βγάζει ελιέ. Για πάμε καλημέρα να πούμε ότι είναι ελεύθερο χωρί περιοριστικού όρους μέχρι να οριστεί δικάσιμος και κατά 99% η κατηγορία θα μετατραπεί σε εξαμελίας από πρόθεση. Ρε, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Ναι. Με μια σπροξιά. Για πάμε στο φίλο. Καλημέρα. Του φάνηκαν 20.000, θα την λύσω. Έπεσε ο φίλος. Έπεσε. Δεν θα φανάξαμε. Σταματάμε. Και 57 είναι. Να μην έχουμε άλλο τράβαλο. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε λίγο με τους χορηγούς μας. Και ο Κωνσταντίνος περίμενε από σένα κάτι κοινωνικό, κάτι πολιτικό σήμερα. Κάτι που σε έκανε σαν αναστάτωση, σε έβαλε σε σκέψη. Γράψε ποιο είχε εγκόμενα ο Πασχαλάκης και έγινε το σκηνικό. Άντε πάλι, άντε πάλι. Okay. Φαγώθηκες με τον Πασχαλάκη, άσε τον Πασχαλάκη. Όχι, το θέλω την goalkeeper. Τώρα θα βλέπει την πλάτη του Ζήφκοβιτς, τελείωσε τώρα. Μα είχα κάνει καμιά λούφα και ο Φερέρα κέρδισε πόντους με αυτό. Τι? Έδειξε ότι είναι δίκαιος. Καλά, όλοι οι παοξίδες λέγανε βγάλε τον Πασχαλάκη. Ναι, αλλά το έκανε. Σιγά, σιγά. Δίκαιος έδειξε ότι όπως, είναι. Όπως μεγάλη κότα ήταν ο Ζιντάν. Τι, γιατί είναι που έβγαλε τον Μπουρκουά, να πούμε. Έβγαλε τον Μπουρκουά γιατί φοβήθηκε ότι θα χάσει το μάτς και δεν το στοχοποιήσει. Τον Κουρτουά, όχι τον Μπουρκουά. Πώς το λένε αυτό, ναι, το που βιάζει με τον Χαλκιάνο. Το ψηλό. Και την Παρτάλο, έκανε αλλαγή στο ημίχρονο γιατί είδε ότι ό,τι πήγαινε μέσα έγραφε. Ναι. Στοχοποίησε τον Αρεολάμπη για να τη γλιτώσει. Εντάξει, οκ. Καλό κουμάσι και ο Διανέλος. Τρία τσάπε λίγου πήρε. Δεν μπορεί να πούμε κουμάσι. Σερί, μούγκα ή στρούγκα είμαστε. Τι φίλο, έλα να φίλο στα γρήγορα. Ναι, καλημέρα, ναι. Έλα φίλε. Εντάξει, okay. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κάτι πρωτότυπο τώρα. Πάμε να κάνουμε κάτι πρωτότυπο. Πες πως έχεις μια δεκάδα από Έλληνες καλλιτέχνες, Κωνσταντίνε, ποιον θα έβαζε δεκάρι. Τη Μαρινέλα. Τη Μαρινέλα θα έβαζε. Ναι. Αλλά σ' άρεσε η Μαρινέλα, βέβαια. Γούσταρες. Εγώ θα βάλω τον Πλούταρχο πάντως. Το παλικάρι βγάζει ψηλές ακριβίες. Δεν χάνει τόνο στη φωνή του. Παίζει με σιγουριά. Έχει δυνατή κερκίδα και σε κάθε παράσταση σκοράρει. Έχει ξεκινήσει. Τις παραστάσεις θα ξεκινήσουν από 4 του Οκτώβρη. Και το καλύτερο δεκάρι της ελληνικής μουσικής, φίλες και φίλοι, ανεβαίνει Θεσσαλονίκη για λίγες μόνο παραστάσεις. Ωστόσο, και το καλύτερο θα είναι για πρώτη φορά πάνω σκηνή και ο γιος του, ο Γιώργος ο Κακοσέος. Υπέροχη φωνή. Το μιλώ φυσικά κάτω από τη μιλιά, πέφτει πάντοτε. Για να βρείτε εισιτήρια, θα απευθυνθείτε στο Regis Casino, σε καταστήματα public και στο ticketservice.gr. Μαζί του και η Αφροδίτη Χατζημινά. Στιγμές λοιπόν με Πλούταρχο κάθε Παρασκευή Σάββατο στο Βεργίνα Θέατρο από τις 4 του Οκτώβρη. Κάπου εδώ κατεβάζουμε στοριά. Καζαμπάκα, νομίζω δεν έχει παράπονο σήμερα. Ακριβώς έτσι, παρά 30 δευτερόλεπτα, όπως γουστάρεις και όπως απαιτείς. Δίνουμε σκυτάλι αμέσως τώρα στον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη.